Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 15 Νοεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από το Top Story. Πάμε να δούμε πώς καταγράφεται σε τίτλους η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. 36 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Πανηγυρισμοί στα κατεχόμενα, διαμαρτυρίες στις ελεύθερες περιοχές. Χωρίς F-16 εορτασμοί στα κατεχόμενα στην παρουσία του Τούρκου Αντιπροέδρου. Το ΦΑΤΙΚ άρχισε γεώτρηση ανοιχτά της Καρπασίας, ανακοίνωσε από τα κατεχόμενα ο ΦΟΑΤ ΟΚΤΑΙ. Παραδόθηκε ο ένοπλος ταμπουρωμένος σε διαμέρισμα στην Ακρόπολη, 12 κυνηγετικά όπλα στην κατοχή του. Κίτρινη προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι. Ο Μάριος Παναγίδης, νέος πρόεδρος του ΟΚΙΠΗ. Άλλες 18.000 εμβόλια για τη γρήπη έφτασαν στην Κύπρο. Πώς θα γίνει η διανομή τους? Φωνική επίθεση ενόπλου σε σχολείο στην Καλιφόρνια με 2 νεκρούς. Μείνετε μαζί μας, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 60χρονος ένοπλος που προκάλεσε αναστάτωση χθες στην Ακρόπολη, καθώς παρέμεινε για ώρες ταμπουρωμένος σε διαμέρισμα, κρατώντας ένα κυνηγετικό όπλο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο βοηθός εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Στέλιος Στυλιανού. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Στυλιανού. Καλό μεσημέρι. Αίσιο τέλος είχε ευτυχώς το περιστατικό αυτό. Εξηγήστε μας τι ακριβώς συνέβη. Όντως, αίσιο τέλος και για μας αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν θέλετε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, χθες το πρωί είχε καταγγελθεί στην αστυνομία ότι 62χρονος απείλησε ενίκους πολυκατοικίας, γείτονες του. Μέλη μας μετέβησαν εκεί. Από μαρτυρίες που συνέλεξαν φάνηκε ότι είχε στην κατοχή του κάποιο όπλο, κυνηγετικό όπλο και απείλησε ενικό στην πολυκατοικία. Mm-hmm. Επίσης υπήρξαν μαρτυρίες για ασυνήθιστη συμπεριφορά του πιο πάνω προσώπου. Κατόπιν τούτου ήτανε η αστυνομία... μόνος του στο διαμέρισμα, κύριε Στυλιανού? Ναι. Δεν είχε οικογένεια ή κάποια μέλη? Όχι, ήτανε μόνος του στο διαμέρισμα. Ναι. Προβήκαμε αμέσως το αίτημα για έκδοση διατάγματος υποχρεωτικής εξέτασης, ως ορίζεται από τον νόμο, και μέλη μας μετέβησαν στη συνέχεια λίγο μετά το μεσημέρι, όπου προσπάθησαν να εφαρμόσουν αυτό το διάταγμα που εκδόθηκε από το δικαστήριο. Φαίνεται να μην υπήρχε συνεργασία. Εκεί στο χώρο υπήρχαν και διαπραγματευτές της ΜΑΔ, της αστυνομίας. Τι διαπραγματεύονταν μαζί του? Διαπραγματεύονταν αυτό ακριβώς, την παράδοσή του, χωρίς να ασκηθεί οποιαδήποτε μορφή βίας. Αυτό ήταν το ζητούμενο από την αρχή, δηλαδή και η ασφάλεια του κοινού, η ασφάλεια του ιδίου, αλλά και των μελών μας. Γι' αυτό και είχαμε στείλει διαπραγματευτές με σκοπό, με αυτό ακριβώς τον σκοπό. Φαίνεται ότι δεν είχαν φέρει αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις. Μέχρι τις 2 το πρωί, λίγο μετά τις 2 το πρωί σήμερα, που ο ίδιος άνοιξε για κάποιο λόγο την πόρτα και βρήκαν ευκαιρία τα μέλη μας που ήταν σε εγρήγορση και τον ακινητοποίησαν. Ακολουθήθηκε στη συνέχεια η νομισμένη διαδικασία όσον αφορά τις περιπτώσεις αυτές. Δεν παραδόθηκε δηλαδή μόνος του? Όχι, άνοιξε την πόρτα και τα μέλη μας τον ακινητοποίησαν. Μάλιστα. Η πρόθεσή του ακόμα δεν είναι γνωστή, όμως είναι αντικείμενο της διερεύνησης. Φυσικά η ουσία είναι το αποτέλεσμα και ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό ή κάτι σοβαρότερο. Είναι υποσύλληψη τώρα ο 60χρονος, κύριε Στυλιανό? Όσον αφορά τον 62χρονο, 62. Έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο. Ο σκοπός της σύλληψης του, αν θέλετε, είναι πρωτίστως να βοηθηθεί και ο ίδιος, αλλά και να γίνει μια διερεύνηση όσον αφορά το περιστατικό αυτό. Να πούμε ότι μετά από έρευνα στο διαμέρισμα, κατόπιν δικαστικού εντάλματος έρευνας, η αστυνομία εντόπισε 12 κυνηγετικά και ένα αεροβόλο όπλο.
αριθμό, μεγάλο αριθμό φυσιγγείων και αριθμό διαφόρων τύπων μαχαιριών. Έχουν όλα κατασχεθεί. Είχε άδεια για αυτά τα όπλα? Υπήρχε άδεια. Υπήρχε άδεια κατοχής των όπλων, η οποία εξασφαλίστηκε σύμφωνα με τον νόμο, η οποία αμέσως μετά το περιστατικό αυτό αναστάλληκε. Και τα όπλα αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην κατοχή της αστυνομίας για να γίνει και αυτά η διαδικασία που προβλέπεται. Ναι, έχουν ακουστεί πάρα πολλά, κύριε Στυλιανού. Χρήση ψυχικής νοσηλείας το άτομο αυτό? Εντάξει, αντιλαμβάνεστε κάποια προσωπικά θέματα που αφορούν το άτομο αυτό. Νομίζω δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι περισσότερο. Εξάλλου, έχουμε ήδη πει αρκετά. Έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις. Πρωτίστως και για το ίδιο το άτομο, ό,τι προνοείται από την νομοθεσία θα γίνει. Κύριε Στυλιανού, ποια είναι η αρμόδια αρχή που δίνει άδειες για οπλοκατοχή? Είναι η αστυνομία. Η αστυνομία. Για άδεια κατοχής κυνηγετικών όπλων. Ναι. Ήταν κυνηγετικά όλα τα όπλα και τα 12 που είχε στην κατοχή του? Ναι, 12 κυνηγετικά και ένα αεροβόλο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός για να δοθεί άδεια στα όπλα αυτά? Ή μπορεί όσα θέλει ο καθένας να έχει, φτάνει να εξασφαλίζει άδεια? Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Όταν κατέχεις πέραν το 10 όπλο, για παράδειγμα, πρέπει να διασφαλίσεις ότι αυτά δεν θα κλαπούν με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή αυτό αφορά την ασφάλειά τους και μόνο. Όσον αφορά το θέμα της απόκτησης, κατοχής, δίνεται από την αστυνομία μετά που υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για κάθε όπλο και μετά από σχετικές εξετάσεις όσον αφορά τα προηγούμενα του και άλλες, εκδίδεται σχετική άδεια. Και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει τώρα ο 62χρονος? Νομίζω δεν είναι του παρόντος να ασχοληθούμε με τις κατηγορίες, γιατί όπως έχω αναφέρει πρωτίστως μας ενδιαφέρει να ακολουθηθεί η διαδικασία που θα του προσφέρει κάθε βοήθεια να ξεπεράσει κάποια προβλήματα που ίσως να έχει. Ναι. Είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές στο συγκεκριμένο άτομο? Είχαμε ένα περιστατικό πριν από λίγες μέρες σε μια τράπεζα όπου είχε δημιουργηθεί κάποια ανησυχία από το συγκεκριμένο πρόσωπο χωρίς να υπάρξει κάτι σοβαρό. Είχε συλληφθεί και σε αυτή την περίπτωση είχε μεταφερθεί στον αστυνομικό σταθμό που είχε κατηγορηθεί και αφαιθήκε ελεύθερος. Είχε προκαλέσει κάποια ένταση δηλαδή στην τράπεζα? Υπήρξαν κάποια αντίδραση εκεί, κάποια διαφωνία σε σχέση με τους υπαλλήλους. Είχαμε ειδοποιηθεί και ακολουθήσαμε και εκεί τη διαδικασία που ενδείκνυτο συνελήφθηκε. Όμως χθες προέκυψε το θέμα της εμπλοκής και όπλου στο επεισόδιο. Ήταν άλλης φύσης επεισόδιο αυτό. Και μας είπατε ότι η αστυνομία έχει κατασχέσει όλα τα όπλα που είχε στην κατοχή του. Την ίδια ώρα ανακαλούνται και οι άδειες οπλοκατοχής. Ναι, ανακληθήκαν ήδη και οι άδειες κατοχής που είχε για αυτά τα κυνηγετικά όπλα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Στυλιανού. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Πάμε τώρα στα θέματα της υγείας. Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας προκειμένου να γίνει σωστή προετοιμασία και να υπάρξει σωστός συντονισμός για τη διανομή των συνολικά 53.000 εμβολίων για την εποχική γρήπη που αναμένεται να αφηχθούν στην Κύπρο. Είναι μαζί μας τηλεφωνικός τώρα κυρία Γνώση Αχνιώτου, ανώτερη λειτουργός του ΟΑΗ. Καλό μεσημέρι, κυρία Αχνιώτου. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, στους τηλεθεατές σας. Έχουν αφηχθεί 18.000 εμβόλια. Αυτό έγινε χθες. Τα υπόλοιπα αναμένονται σε άλλες παρτίδες εντός των ημερών. Ναι, την ερχόμενη εβδομάδα θα παραλεχθούν από το Υπουργείο Υγείας ακόμη 35.000. Έχουμε ήδη πάρει τις παραγγελίες από τους προσωπικούς ιατρούς και τα κέντρα υγείας και η διανομή θα ξεκινήσει τη Δευτέρα. Θα πάρει κάποιες μέρες να ολοκληρωθεί, 8 με 10 μέρες. Γι' αυτό κάποιοι ιατροί θα έχουν αρχές της εβδομάδας, κάποιοι τέλος της εβδομάδας ή αρχές της άλλης. Ο κάθε ένας από εμάς, ανάλογα με το σε ποιο ιατρό, προσωπικό ιατρό είναι και γραμμένος,
Θα πάει ανάλογα. Αν είναι σε ιατρό του ΟΚΙΠΗ εγγεγραμμένο, ναι, τότε θα πάει σε κέντρο υγείας. Στο κέντρο υγείας που είναι ο γιατρός του. Ναι. Όχι στο κέντρο εμβολιασμού, στο κέντρο υγείας. Πολλά βέβαια από αυτά είναι στον ίδιο χώρο, αλλά θα πάει στο κέντρο υγείας όπου είναι ο γιατρός του. Ναι. Αν είναι προσωπικός γιατρός ο οποίος έχει συμβληθεί με τον ΟΑΗ. Εάν είμαστε εγγεγραμμένοι, ναι, σε ιδιώτη προσωπικό, ναι, γιατρό, τότε θα πάμε στον προσωπικό γιατρό, mm-hmm, τον ιδιώτη. Κατόπιν συνεννόησης, mm-hmm, μαζί του, ο κάθε προσωπικός ιατρός θα κανονίσει, mm-hmm, το δικό του τρόπο όπου θα εμβολιάσει τους, mm-hmm, δικαιούχους των εμβολίων. Ναι. Σε ποιους θα δοθεί προτεραιότητα για τον εμβολιασμό, κύριε Αχνιώτου? Δεν υπάρχει προτεραιότητα. Ήδη βέβαια να πούμε ότι 50.000 του πληθυσμού, ένας αριθμός ο οποίος τέτοιο αριθμό πέρσι τον είχαμε τον Γενάρη, έχουν ήδη εμβολιαστεί από τις προηγούμενες ποσότητες που είχαν έρθει, 25.000 από το δημόσιο και άλλες τόσες από τον ιδιωτικό τομέα. Άρα πολλοί από τους, mm-hmm, από τους δικαιούχους του εμβολίου που είναι οι άνω των 65 και όσοι κάτω από των 65 ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου έχουν ήδη, mm-hmm, εμβολιαστεί. Mm-hmm. Όσους από αυτούς δεν έχουν εμβολιαστεί, ανάλογα με το πότε θέλουν να πάνε ήδη και πότε θα οργανωθεί από τον γιατρό τους, θα εμβολιαστούν. Θα πρέπει να κλείνουν ραντεβού με τους γιατρούς τους για τον εμβολιασμό οι ενδιαφερόμενοι? Ναι, όπως έχω πει, ο κάθε προσωπικός γιατρός θα ρυθμίσει τα δικά του, το δικό του τρόπο. Δηλαδή υπάρχουν γιατροί που ενημέρωσαν, ας πούμε, το δικαιούχους τους ότι θα αφιερώσουν ένα Σαββατοκυριακό. Αυτό είναι εξαρτάται από τον κάθε προσωπικό γιατρό που θα το κάνει. Ναι. Να διευκρινίσουμε απλώς ότι δεν θα παρατηρηθεί όμως συνοστισμός αν γίνει μέσα σε ένα Σαββατοκυριακό και τρέξουν, ξέρω εγώ, εκατοντάδες δικαιούχοι να εμβολιαστούν. Ναι, γι' αυτό είπα ότι ο κάθε προσωπικός γιατρός ξέρει πόσους δικαιούχους έχει, γιατί ξέρει, ναι, πόσοι είναι οι άνω των 65 που είναι ο μεγάλος αριθμός. Και θα ρυθμίσει, mm-hmm, ο ίδιος το πώς θα το κάνει. Δεν μπορούμε να επέμβουμε στο πώς ο κάθε γιατρός θα εκτελέσει εμβολιάσει τους δικαιούχους του. Θα ήθελα απλώς να επισημάνω, να διευκρινίσω, ότι εάν κάποιος δεν είναι δικαιούχος, mm-hmm, και θέλει να βάλει εμβόλιο, δεν θα εμβολιάσει με αυτό το απόθεμα. Αν για παράδειγμα εγώ θέλω να βάλω το εμβόλιο αλλά δεν ανήκω σε αυτή την ομάδα, τότε θα πρέπει να φροντίσω είτε να το αγοράσω από το φαρμακείο το εμβόλιο, όπου τώρα υπάρχει απόθυμα από ιδιωτική εταιρεία, ή αν ο γιατρός μου το έχει αγοράσει από την ιδιωτική εταιρεία. Τι εννοείται δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή ποιοι δεν είναι δικαιούχοι? Δεν είναι οι δικαιούχοι, είναι οι άνω των 65 ετών. Ναι. Και όσοι είναι κάτω από τον 65, εκείνοι που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, ξέρουν οι γιατροί ποιοι είναι αυτό. Δηλαδή, και οι ίδιοι ασθενείς, mm-hmm, βεβαίως ξέρουν. Mm-hmm. Είναι αυτοί που πάσχουν από μεταβολικά νοσήματα, νοσοκατασταλμένοι, μεταμοσχευμένοι, παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη. Είναι διάφορες κατηγορίες. Μάλιστα. Άρα, κάποιος που δεν ανήκει, ωραία, αλλά και θέλει να εμβολιαστεί επειδή πιστεύει ότι μπορεί να τον βοηθήσει να μην. Ναι. Για προληπτικούς λόγους. Ναι, λόγους, mm-hmm, ναι. Πρέπει, mm-hmm, να καθαρίσουμε ότι είναι δική του ευθύνη από που θα πάρει το εμβόλιο. Ενώ, και τώρα υπάρχουν εμβόλια. Δηλαδή μπορεί να το πάρει και από το φαρμακείο το εμβόλιο? Μπορεί να το πάρει από το φαρμακείο και, ναι, να το βάλει ο προσωπικός γιατρός. Βεβαίως τίθενται και θέματα. Δεν είναι ασφάλεια του εμβολίου, δεν είναι κάτι που ενδείκνεται αυτό, να το πάρει αυτό το φαρμακείο και να το πάρει ο ίδιος, γιατί θέλουν συνθήκες ψυχίου αυτά. Μάλιστα. Μπορεί να μιλήσει με τον γιατρό του, mm-hmm, ή με τον φαρμακοποιό, mm-hmm, του και θα τον ενημερώσει. Mm-hmm. Για τα μικρά παιδιά τι ισχύει, κύριε Αχνιώτου? Γενικά για κάτω από 65 ετών ισχύει το ίδιο πράγμα. Ανεξαρτήτως ηλικίας, mm-hmm, εάν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, τότε είναι δικαιούχοι εμβολίου. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάποια ηλικία. Mm-hmm. Αυτό είναι, mm-hmm, το εμβολιαστικό σχήμα που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας. Δεν υπάρχει οδηγία ότι όλα τα παιδιά από τόση μέχρι τόση ηλικία, mm-hmm, είναι δικαιούχοι. Είναι όσοι ανήκουν σε αυτές τις, mm-hmm, ομάδες. Mm-hmm. Και στο σύνολο, πόσα εμβόλια θα παραληφθούν?
Το κράτος θα παραλάβει 88.000 και να πούμε ότι γενικά φέτος, λόγω και του περσινού, των περσινών κουρκρούσματων που είχαμε και του θέματος, της δημοσιότητας που πήρε το θέμα, οι ποσότητες τις οποίες εισάγει το Υπουργείο Υγείας αλλά και ο ιδιωτικός τομέας συνολικά θα είναι αυξημένες κατά 50% από πέρσι. Δηλαδή στο σύνολο θα εμβολιαστεί 50% περισσότερος κόσμος από πέρσι, που αυτό είναι και καλό, δηλαδή από τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο στόχος είναι να εμβολιάζονται πάνω από 50% του δικαιούχου πληθυσμού, που πολλές χώρες δεν το επιτυχάνουν και εάν το πετύχουμε θα είναι καλό. Ναι. Και θα υπάρχουν τα εμβόλια για να εμβολιαστεί αυτός ο πληθυσμός. Παρόλο που έχει καθυστερήσει, οι ποσότητες θα είναι αυξημένες. Έχει καθυστερήσει. Φυσικά ο καιρός μέχρι τώρα ήταν ευνοϊκός, οπότε δεν είχαμε έξαρση, μπορούμε να πούμε, της γρήπης. Άρα δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, έτσι. Όχι. Συνήθως τα κρούσματα που παρουσιάζονται είναι εποχή των Χριστουγέννων και μετά, δεδομένου και των καιρικών συνθήκων της Κύπρου, είναι και αργότερα. Μπορεί να είναι Γενάρη, μπορεί να είναι ακόμα και αργότερα. Τώρα, αναφορικά με τις αποθήκες στις οποίες βρίσκονται φάρμακα του δημοσίου και αναμένεται να μεταφερθούν στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει κάποια εξέλιξη, κυρία Χνιώτου? Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά θέματα τα οποία εξετάζονται. Επειδή αυτά τα προϊόντα μπορεί να είναι και ακριβώς τα ίδια με εκείνα του ιδιωτικού τομέα και υπάρχει κάποιο θέμα να ξεχωρίσουν. Βέβαια, να πούμε ότι όσα προϊόντα βρίσκονται σε έλλειψη, ήδη τα παίρνουμε και από τις αποθήκες του Υπουργείου Υγείας και από το απόθεμα που έχει ο ΚΙΠΗ και τα κάνουμε διανομή στα φαρμακεία. Αυτά τα προϊόντα που δεν παίρνουμε είναι αυτά που υπάρχουν ανταλλάξιμα προϊόντα ή και ακόμα και ακριβώς τα ίδια στον ιδιωτικό τομέα, και μέχρι να ολοκληρωθεί το θέμα το διαδικαστικό πώς θα γίνει, δεν έχουν διανεμηθεί ακόμη τα φαρμακεία. Ναι, καθυστερεί όμως, έτσι, η διαδικασία αυτή. Καθυστερεί γιατί υπάρχουν λόγοι που καθυστερεί. Όπως σας είπα, υπάρχουν διαδικαστικά θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν, γιατί θα μπλέξουμε από πού, αν είναι του εισαγωγέα το προϊόν, αν είναι του κράτους το προϊόν, του ΕΚΙΠΗ το προϊόν. Αλλά σας είπα, δεν είναι προϊόν. Όσα από αυτά τα προϊόντα παρουσιάζονται ελλείψεις, ήδη τα παίρνουμε. Από τον Αύγουστο ήδη τα παίρνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χνιώτου. Καλή συνέχεια να έχετε. Και σε εσάς. Προχωράμε τώρα. Το Υπουργικό Συμβούλιο, κυρίες και κύριοι, αποφάσισε πριν λίγο το διορισμό του Μάριου Παναγίδη στη θέση του Προέδρου του ΟΚΙΠΗ μετά και την ευνίδια παραίτηση του κυρίου Αλέκου Σταμάτη. Είναι μαζί μας τηλεφωνικός ο Πρόεδρος της ΠΑΣΕΚΗ, ο Τύρης Κούμας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κούμα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, έχουμε νέο πρόεδρο στον ΟΚΙΠΗ, είναι ο κύριος Μάριος Παναγίδης. Αυτό τώρα με την παρέτηση και τον νέο διορισμό του νέου πρόεδρου, υπάρχουν έτσι κάποιες συνέπειες όσον αφορά στη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ σας? Νομίζω ο χρόνος και τα έργα του νέου πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, παρελθόντων να τους συγχαρούμε, να δούμε κάθε επιτυχία, θα το δείξει. Δεν το γνωρίζουμε τον κύριο Παναγίδη, όμως ελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μπει. Αν αλλάξει η ρότα, κατεύθυνση υπό την νέα προεδρία των Διοικητικών Συμβούλων, το ΟΚΙΠΗ αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν έχουμε περιθώριο πλέον και το δηλώνουμε ευθασώς ότι οι ιατροί, η πάση βίβες θα περιμένει. Πρέπει να επιτέλει αυτό το θέμα με τα περιβόητα κίνητρα να επιληθεί, ώστε να του δοθεί μια προοπτική βιωσιμότητα στα κρατικά νοσηλευτήρια, η οποία απειλείται μέσω τη φυγή και τη μη προσέλκυση γιατρών. Ήταν αντιλαμβανόμαστε αυτόν όλοι και εργαζόμαστε ώστε να το επιλύσουμε χθες, όχι αύριο πλέον, ή τα πράγματα θα δυσκολέψουν ιδιαίτερα.
Ναι. Κύριε Κούμα, έχετε εσείς κάποια επίσημη ενημέρωση για τους λόγους παραίτησης του κυρίου Σταμάτη? Ο ίδιος βεβαίως επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Μήπως όμως υπήρξε κάποια αντιπαράθεση μεταξύ εσάς και του ιδίου που τον εξανάγκασα στην παραίτηση? Σίγουρα καμία αντιπαράθεση μεταξύ μας δεν υπήρχε. Mm-hmm. Και είναι με όλον τον σεβασμό γελίο να κάποιοι να προσπαθούν, γιατί ναι, χθες είδαμε τέτοιες τοποθετήσεις, ότι στο τέλος της ημέρας είναι η κυβερνητική γιατροί που τον εξανάγκασε. Αν έχουμε τόση δύναμη, γιατί να συζητούμε για κίνητρα, γιατί να συζητούμε για το Α και το Β? Λαμβάνεστε, να είχαμε τέτοια δύναμη να διώχνουμε κάθε φορά τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί δεν μας αρέσει? Είναι γελίες αυτές οι τοποθετήσεις και τα επιχειρήματα. Την ίδια στιγμή, όπως έχουμε καταγράψει και στην ανακοίνωση μας τη χθεσινή, πρέπει η πολιτεία να έρθει και να αναλύσει στο τέλος της ημέρας, γιατί σε ένα διάστημα 10 μηνών έχουμε δύο αποχωρήσεις Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Γενικού Εκτελεστικού. Κάτι συμβαίνει. Τι συμβαίνει θα πρέπει να το ρωτήσουν από το αρμόδιο Υπουργείο της ΟΣ, που πρέπει καθηκόντι και είναι υπόχρεο να παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία του συγκεκριμένου οργανισμού. Και όχι μόνο τη λειτουργία, αλλά και τα αποτελέσματα. Είναι υπόχρεη όλη η πολιτεία πλέον. Το έχουν ψηφίσει αυτό. Γιατί το στίχημα στη Ζυγαριά είναι ιδιαίτερα. Είναι η βιωσιμότητα κρατικών νοσηλευτηρίων, ισούται με βιωσιμότητα του ΓΕΣΥ. Ή επιτέλους θα πάμε μπροστά στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τα κρατικά νοσηλευτήρια και θα επιδράσουν θετικά στο κύβερο του ΓΕΣΥ, ή θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Και αν δεν τα αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, να πούμε ότι εμείς ως γιατροί σε αυτό δεν θα συμμετέχουμε. Ναι, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο χρόνος περνάει σε 7,5 μήνες. Μπαίνουμε και στη δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ, κύριε Κούμα. Σε 6 μήνες μπαίνουμε στη δεύτερη φάση. Ναι. Τα ερωτήματα είναι εκεί αμήνυστα. Είναι προετοιμασμένα τα κρατικά νοσηλευτήρια? Πριν λίγο να ακούγατε η συζήτηση σας για τα εμβόλια. Ναι. Εύστοχα έχετε πει εσείς προσωπικά ότι ο καιρός μας έκανε τη χάρη. Ναι. Αν δεν μας έκανε είναι γεγονός αυτό. Ναι. Θα είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Μα ναι. Στην ιατρική δεν αναμένει θαύματα στο τέλος της ημέρας ή τη χάρη του καιρού. Κάνουμε κάποιες σωστές προληπτικές κινήσεις. Mm-hmm. Επιτέλους, ή θα μάθουμε από τα παθήματά μας, ή να μας το πούνε, θα σώσει. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω. Είμαστε γιατροί, είμαστε επαγγελματίες και δεν θα συμμετέχουμε σε αυτό το παιχνίδι της κολλησιεργίας. Και δεν είναι θέμα μόνο κινήτρων, για να μην παρεξηγούμαστε. Ναι, επιμένουμε ότι έπρεπε να γίνουν πολλά στο επίπεδο της λειτουργικότητας των κρατικών νοσηλευτηρίων, ώστε ναι, να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμα να επαναλάβουν αυτό που έχουν κάνει, να κρατήσουν το επίπεδο της δημόσιας υγείας. Και αν δεν αντιλαμβανόμαστε αυτό, ότι χωρίς κρατικά νοσηλευτήρια το επίπεδο της δημόσιας υγείας θα επηρεαστεί αρνητικά, ναι, έχουμε πρόβλημα. Ναι. Εσείς αναγνωρίζετε ότι γίνονται κάποιες βελτιωτικές κινήσεις για να καλύψουν τυχόν κενά ή παραλήψεις όλο αυτό το διάστημα, αφότου άρχισε την εφαρμογή του το ΓΕΣΥ? Κάποιες θετικές μπορεί να παρουσιάζονται έτσι. Μπορεί να παρουσιάζουν ότι έχουν προσλάβει ένα μισό αριθμό συναδέλφων, οι οποίοι να καλωσορίζουν βεβαίως. Την ίδια στιγμή όμως φεύγουν. Όπως ο διάβολος το λιβάνι, να μας πει και πόσοι γιατί έχουν φύγει. Αυτήν την εβδομάδα έχουμε 4 παραιτήσεις. Και επειδή είμαστε Λεμεσόν, να πούμε για Λεμεσόν. Δύο καρδιολόγια από το καρδιολογικό της Λεμεσού. Τα έμεσα. Λαμβανόμαστε τι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Το επεμβατικό του νοσοκομείου Λεμεσού έχει πρόβλημα. Ενώ σε επίπεδο στελέχωση. Όλα αυτά ποιος τα βλέπει? Φεύγουν δηλαδή οι γιατροί χωρίς να αντικαθιστούνται. Δημιουργείται ένα κενό. Δεν είναι το θέμα, ξέρετε αυτό που κάποτε λέμε, να ξέρετε και πριν έφευγαν γιατροί. Ναι, έφευγαν γιατροί, αλλά σποραδικά. Υπέβαλαν λαμπρόρες αφιπηρετήσεις. Τώρα μιλάμε για μαζική φυγή. Ναι, τώρα μιλούμε για μια πιο μαζική. Μιλούμε για αριθμού, για δεκάδες γιατρούς. Αυτή είναι η εμπειρογνωμοσύνη που κάνουν μαζί τους. Το κενό που δημιουργείται σε αυτήν την αλυσίδα γεγονότων ιατρικών πράξεων, όλων αυτών που συμβαίνουν σε έναν
κανονικό νοσηλευτήριο. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει λειτουργήσει προσέγγιση στους ασθενείς. Και αυτό μπορεί να πλασιάζεται στο τέλος της ημέρας. Δεν είναι μόνο το σήμερα. Ναι. Και το ερώτημα είναι εκεί. Γιατί έπρεπε να επιτρέψουμε να γίνει αυτό το πράγμα? Γιατί δεν το προβλέψαμε? Μα ήρθαμε με περγαμηνές ότι γνωρίζουμε τα της υγείας. Και θα κάνουμε τέτοιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα δώσουν τεράστια κρατικά νοσηλευτήρια να μπορούν να είναι ανταγωνιστικά. Σε ποιον επίπεδο ανταγωνιστικό? Ναι, μα εκτός τούτου υποστηρίζαμε ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια είναι η ραχοκοκαλιά του ΓΕΣΥ. Ναι, αλλά για να έχει ραχοκοκαλιά χρειάζεται σπόντιλος. Και ένας ο σπόντιλος θέλει. Δεν γνωρίζω πλέον με ποιο σπόντιλο στήλη θα πράξουμε, θα είμαστε πραγματικά ραχοκοκαλιά. Τα πράγματα δυσκολεύουν. Και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε, σημαίνει πρέπει να βάλουμε και άλλα ερωτήματα. Ή το αντιλαμβανόμαστε, ή αν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί δεν έχουμε κάνει αυτό που πρέπει να κάνουμε. Απλά τα ερωτήματα. Ναι. Τώρα, θα ζητήσετε στη συνάντηση με τον νέο Πρόεδρο, τον κύριο Παναγίδη, ή θα αναμένετε από τον ίδιο να σας καλέσει, κύριε Κούμα? Εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί στην οποιαδήποτε πρόσκληση. Αλλά πολύ εύστοχα αυτό το ερώτημα. Αν ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που θεωρούμε ότι αντιλαμβάνεται την κρίσιμότητα της φάσης που διανύουμε, θεωρούμε ότι σίγουρα η πρωτοβουλία πρέπει να είναι εξ αυτού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα εμείς θα καλέσουμε να μας δίνουμε επιστολή για να ζητήσουμε να μας διαλύει μόνο. Γιατί επιμένω ότι ναι, αυτό που έπρεπε να αποφασίσουμε να ήταν κάτω καταγραμμένο ήδη και να εφαρμόζεται πολύ περισσότερο. Ενώ για τα κίνητρα αυτών των μοντέλων εργασίας των ειδικών αλλά και των προσωπικών, αυτό θα έπρεπε να είχε συμφωνηθεί πριν το ΓΕΣΥ. Έχουμε καθυστερήσει. Έχω πει έχουμε, αλλά η αναλογία της ευθύνης δεν είναι ισομέρη. Οι ευθύνες για το ότι έχουμε καθυστερήσει ανοίγουν σχεδόν αποκλειστικά στον ΟΚΙΠΗ. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Και εδώ να μην επιτραπεί να πω κάτι να προσθέσω. Ναι, και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Σε περίπτωση που ο ΟΚΙΠΗ δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά που του έχει αναθέσει η πολιτεία, ναι, πρέπει το Υπουργείο Υγείας να αναλάβει δράση. Πρωτοβουλίες. Δεν υπάρχει πλέον χρόνο να χάνουμε. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούμα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Πάμε να δούμε τώρα τις δηλώσεις για τις αποφάσεις που έλαβε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχει ληφθεί απόφαση σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο ώστε να παραχωρηθεί χριστουγεννιάτικο δώρο στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η δαπάνη για το χριστουγεννιάτικο δώρο θα ανέλθει περίπου στα 18 εκατομμύρια και αφορά τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπου θα λάβουν το 80% του επιδόματος που λαμβάνει κάποιος, αν είναι ένας, αν είναι οικογένεια, ως χριστουγεννιάτικο δώρο. Τους λήπτες του δημοσίου βοηθήματος, τους χαμηλοσυνταξιούχους, εκείνους δηλαδή που λαμβάνουν τη μικρή επιταγή, θα λάβουν όσον επίδομα λαμβάνουν ως μικρή επιταγή, αλλά έχει τεθεί ότι ουδής θα λάβει κάτω από 100 ευρώ. Επιπρόσθετα για τους εγκλωβισμένους και τα παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγεία, σχολεία ή στο Ριζοκάρπασο, τα παιδιά των εγκλωβισμένων. Επιπρόσθετα έχει ληφθεί η απόφαση, όπως οι πολύτεκνες μάνες, που όπως γνωρίζετε έχει επανέλθει μερικώς το επίδομα της πολύτεκνης μάνας, θα λάβουν ως χριστουγεννιάτικο δώρο 100 ευρώ. Αυτές είναι οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου όσον αφορά το χριστουγεννιάτικο δώρο και έχει ληφθεί και απόφαση για το χρονοδιάγραμμα που εν πάση περιπτώσει θα δοθεί πολύ έγκαιρα το χριστουγεννιάτικο δώρο πριν τα Χριστούγεννα, ακατανοώντας τις αυξημένες δαπάνες οι οποίες υπάρχουν τις ημέρες στο γιορτό. Κύριε Υπουργέ. Ναι, ως πρόσθετα μέτρα στήριξης οικογενειών των φοιτητών,
και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται στη βάση κριτηρίων που στοχεύουν στην πρόσθετη στήριξη των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων στη βάση της ίδιας μοριοδότησης που υιοθετήθηκε την ακαδημαϊκή χρονιά 17-18 συνολικού ύψους 6.268.000 ευρώ, καθώς επίσης και την παραχώρηση χριστουγεννιάτικου επιδόματος για όσους δικαιούνται. Θα πάρουν οι φοιτητές μία επιταγή ύψους 150 ευρώ και συνολικό κόστος 654.000 ευρώ, δηλαδή και τα δύο μαζί 7 περίπου εκατομμύρια. Πώς είναι η δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ? Είναι περίπου 4.372. Των δικαστών και των ανώτερων επαρχιακών δικαστών, το οποίο είναι ένα νομοσχέδιο που συντάχθηκε μετά από αίτηση, από αίτημα του ανωτάτου δικαστηρίου και με τη σύμφωνη γνώμη των άλλων φορέων που εμπλέκονται στη μεταρρύθμιση. Απλώς για να εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο αυξάνει την δικαιοδοσία των πολλών επαρχιακών δικαστών που υπάρχουν στα επαρχιακά δικαστήρια κατά τρόπο που να μπορούν να χειριστούν πιο πολλές υποθέσεις. Υπάρχουν τρεις βαθμίδες δικαστών στα επαρχιακά δικαστήρια. Είναι επαρχιακή, η ανώτερη επαρχιακή και οι πρόεδροι. Είναι πιο πολλοί επαρχιακοί δικαστές, λιγότεροι οι ανώτεροι και ακόμα πιο λίγοι οι πρόεδροι. Με το νομοσχέδιο αυτό αυξάνεται το όριο που υπάρχει τώρα στις δικαιοδοσίες των επαρχιακών δικαστών που μπορούν να χειριστούν μέχρι απαιτήσεις που είναι μέχρι 100.000 και αυτό το ποσό ζητούμε να αυξηθεί στις 500 και των ανώτερων επαρχιακών από 500 σε 1 εκατομμύριο. Με την ψήφιση του νόμου αυτού θα υπάρχει πιο πολύ ευελιξία και πιο πολύ δυνατότητα καθυστερημένες υποθέσεις που εκκρεμούν στα επαρχιακά δικαστήρια να μπορέσουν να τύχουν χειρισμό από πιο πολλούς αριθμητικά δικαστές, έτσι ώστε να πετύχουμε εκείνο που επιδιώκουμε, την σύντιμηση του χρόνου που απαιτείται για την συμπλήρωση μιας αστικής διαδικασίας στα επαρχιακά δικαστήρια. Κίτρινη προειδοποίηση έχει εκδώσει το Τμήμα Μετεωρολογίας για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι. Είναι μαζί μας στο τηλέφωνο ο κ. Μαθαίος Παπαδάκης, λειτουργός του τμήματος. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, καλό σας μεσημέρι. Ναι, καλό μεσημέρι. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, βεβαίως. Μέχρι ποια ώρα θα είναι σε ισχύ η προειδοποίηση? Η προειδοποίηση είναι μέχρι τις 6 το απόγευμα σήμερα. Και αφορά... είναι για ισχυρές καταιγίδες. Ναι. Είναι η ένταση της βροχής στην καταιγίδα μεταξύ 35 και 55 χιλιοστά την ώρα. Ναι. Και επίσης ότι οι καταιγίδες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλάζι. Μάλιστα. Αυτή είναι. Οι περιοχές που επηρεάζονται... Κοιτάξτε, δεν είναι γενικά για όλη την Κύπρο. Ναι. Μέχρι τώρα οι περισσότερες βροχές, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ήταν στην Πάφο και στα νότια παράλια. Πάφο, Λεμεσόν και προς τη Λάρναγα. Είχε παρατηρηθεί και ένας υδροστρόβιλος το πρωί στην επαρχία της Λεμεσού. Το έχω ακούσει εγώ. Όσον αφορά τις θερμοκρασίες... Θερμοκρασίες είναι γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά. Ναι. Είναι λίγο πιο ψηλές από το κανονικά για την εποχή. Αλλά τις επόμενες μέρες θα σημειώσουν έτσι μικρή πτώση γενικά. Μέχρι και την Τρίτη θα είναι περίπου κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δηλαδή αύριο το Σαββατοκύριακο βασικά, πώς διαμορφώνεται το ναι, σκηνικό? Αύριο το πρωί πιθανόν να έχουμε έτσι λίγες μεμονωμένες βροχές ή ακόμα και καταιγίδα, αλλά είναι πολύ μικρή πιθανότητα και σύντομα ο καιρός θα βελτιωθεί. Και την Κυριακή κυρίως έθριος ο καιρός, επίσης όπως και την Δευτέρα και την Τρίτη. Κυρίως έθριος με αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Ναι, και οι θερμοκρασίες από την Κυριακή και μετά? Οι θερμοκρασίες μικρή πτώση μέχρι και την Τρίτη για να κοιμαθούν κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπαδάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε στην Πάφο τώρα και στην Νάταλη Γεωργίου, καθώς 28χρονος συνελήφθη για μεταφορά ναρκωτικών σε κρατούμενο. Νάταλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη.
Ναρκωτικά κρυμμένα σε κρουασάν αποπειράθηκε να μεταφέρει 28χρονος σε 25χρονο κρατούμενο στα κρατητήρια Πάφου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 28χρονος τοποθέτησε τα ναρκωτικά στα κρουασάν και τα μετέφερε στα κρατητήρια. Ωστόσο, τα εντόπισε αστυνομικός που ήταν στο καθήκον για να ελέγχει τα υλικά που μεταφέρουν επισκέπτες σε κρατούμενους. Από εξετάσεις που έγιναν, διαφάνηκε ότι επρόκειτο για μικροποσότητα βάρους 0,7 γραμμαρίων. Ο 28χρονος συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση. Όσο για τον 25χρονο φίλο του, τελεί υποκράτηση για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών. Μάλιστα, Νατάλη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κλιμακώνει τις προκλήσεις η Άγκυρα μέχρι την τριμερή του Βερολίνου. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Μάριο Καμιναρίδη. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στεφάνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται, Μάρια, η Τουρκία να προσπαθεί να αναβαγίσει και αυτή την προσπάθεια στο Βερολίνο. Ακριβώς. Πλέον μας το είπαν και χθες την αποκαλυπτική και αποκλειστική συνέντευξη προς το Capital TV ο έντιμος υπουργός εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ξεκάθαρα, δεν είναι τυχαία ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή, μερικές μέρες πριν από το μεγάλο ραντεβού στο Βερολίνο, όπου παρόν θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκπροσωπώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά, ο τουρκοκύπριος ηγέτης εκπροσωπώντας τους τουρκοκύπριους και ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ εκπροσωπώντας τα Ηνωμένα Έθνη. Πλέον δεν είναι τυχαία ότι η Τουρκία έχει στείλει ένα νέο γεωτρύπανο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καμία συμμόρφωση στις ευρωπαϊκές αποφάσεις της περασμένης εβδομάδας, δηλαδή στοχευμένες κυρώσεις εναντίον όσα νομικά οι φυσικά νομικά πρόσωπα εμπλέκονται ή στηρίζουν με οποιοδήποτε τρόπο αυτές τις παράνομες γεωτρήσεις. Πλέον δεν έχει συγκριθεί η Τουρκία από τις αποφάσεις, αντιθέτως απειλεί περισσότερα. Και μάλιστα καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να φύγει το Ελληνοκύπριους και να μιλήσει και μάλιστα τους είπε ότι θα πλημμυρίσει με 4 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν μην συμμορφωθούν. Mm-hmm. Δηλαδή καλεί τους 27 να συμμορφωθούν με αυτήν την Τουρκία. Αυτή την δεδομένη στιγμή που παραβιάζει συνεχώς τα κυριαρχικά εθνικά συμφέροντα, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας των ΗΠΑ, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία και συνεχίζει αυτόν το δρόμο, Στέφανη, και φαίνεται ότι θα το συνεχίσει μέχρι και το Βερολίνο και ενδεχομένως θα ξεκινήσει περισσότερες, να έχουμε περισσότερες εντάσεις και αυτές είναι οι ενδεχόμενες εκτιμήσεις, περισσότερες εντάσεις στην θαλάσσια περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας που αυτή τη δεδομένη στιγμή παραβιάζει η Τουρκία, Στεφανή. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρια Καμιναρίδη. Την ανακήρυξη του ψευδοκράτους γιορτάζουν σήμερα στα κατεχόμενα. Είχαμε το διάγγελμα του Μουσταφά Κιτζή που αναφέρεται και στην τριμερή του Βερολίνου, καθώς και τις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Πρόεδρου. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και τη Χριστίνα Μάρκου. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Κυρίες και κύριοι, 36 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους με τους εορτασμούς στα κατεχόμενα να κορυφώνονται από την σημερινή παρέλαση. Απουσίαζαν τα τουρκικά μαχητικά F-16, καθώς με ανακοίνωσή της στο Twitter η επιλεκτή ομάδα των αεροπορικών επιδείξεων ανακοίνωσε ότι η έλευση των μαχητικών ακυρώθηκε, χωρίς ωστόσο να δίνεται οποιαδήποτε εξήγηση. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Εκίντζη έφτασε στην παρέλαση και χαιρέτησε τον κόσμο πάνω σε μια Cadillac, Στέφανη, και όχι σε στρατιωτικό όχημα, όπως δηλαδή γινόταν μέχρι σήμερα. Κατά την ομιλία του, ο Μουσταφά Εκίντζη αναφέρθηκε στην τριμερή συνάντηση της 25ης Νοεμβρίου στο Βερολίνο και τόνισε ότι θα ενεργήσουμε πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα για έναν μέλλον με ειρήνη στην Κύπρο. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης είπε επίσης ότι πάει στην συνάντηση με επικοδομητική στάση με σκοπό την οικοδόμηση ενός μέλλοντος με πολιτική ισότητα, ασφάλεια και ελευθερία, προστατεύοντας την ίδια ώρα τα νόμιμα δικαιώματα. Όπως είπε ο Μουσταφά Εκίντζη, ευχήθηκε παράλληλα επικοδομητική αυτή στάση να την έχει και η άλλη πλευρά, υπονοώντας την ελληνοκυπριακή, εξέφρασε παράλληλα και την ελπίδα για ένα θετικό αποτέλεσμα. Να πούμε ότι στα κατεχόμενα βρίσκεται και ο Τούρκος Αντιπρόεδρος, ο Φουάτ Οκτάι, ο οποίος θα έχει συνάντηση και με τον Ερσίν Τατάρ και με τον Μουσταφά Εκίντζη.
κατά την ομιλία του Φουάτ Οκτάη μίλησε ότι για το αδιέξοδο των συνομιλιών στο Κυπριακό επέρριψε ουσιαστικά ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Μίλησε και για την Ανατολική Μεσόγειο και επανέλαβε ουσιαστικά ότι η Τουρκία θα προστατεύσει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στην περιοχή. Ανακοίνωσε επίσης, Στέφανε, ότι το τουρκικό γιοτρύπανο Φατίγα άρχισε τις επιχειρήσεις του στα ανοιχτά των ακτών της Βορειοανατολικής Κύπρου παρά τις προειδοποιήσεις, Στέφανε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Άγκυρα να αποσύρει το συγκεκριμένο πλοίο. Τώρα να πούμε ότι αντίθετα με τους εορτασμούς στα κατεχόμενα σε ελεύθερες περιοχές θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις καταδίκης του ψευδοκράτους. Κόμματα και οργανώσεις εξέδωσαν και σχετικές ανακοινώσεις για την καταδίκη της παρανόμης αυτής ανακήρυξης και καλούν σε συστράτευση για δικαίωση του αγώνα για επανένωση της Κύπρου. Ενώ, Χριστίνα, είχαμε και την καταδίκη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακριβώς, Στέφανη, το μήνυμά του για την επέτειο της παράνομης ανακήρυξης εδώ κράτους έστειλε και ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του αναφέρει ότι η φετινή επέτειο συνοδεύεται με έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας σε όλα τα παιδιά και πρόσθεσε πως η χώρα μας σε αυτή την προσπάθεια δεν είναι μόνη. Όποιες και αν είναι οι περιτουρκικές προθέσεις, τίποτε δεν θα αναστείλει την αποφασιστικότητά μου και την πολιτική μου βούληση να είμαι απολύτως θετικός και δημιουργικός κατά την συνάντηση στις 25 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Ενώ να πούμε τέλος, Χριστίνα, ότι επαναλαμβάνονται οι απειλές από τον Τούρκο Πρόεδρο. Ακριβώς, Στέφανε, και όταν είπε Ερντογάν στο μήνυμά του για την ανακήρυξη, για την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, είπε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει να παραβιαστούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, προσθέτοντας ότι όπως εξάλληψαν τις απειλές εναντίον της ύπαρξης των Τουρκοκυπρίων στο παρελθόν, έτσι θα πράξουν και από εδώ και πέρα θα τα προστατέψουν, όπως είπε, με τον ίδιο τρόπο. Όπως είπε ο Τάιπ Ερντογάν, οι προσπάθειες για μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη πολιτική λύση του Κυπριακού δεν είχαν ανταπόκριση από την ελληνοκυπριακή πλευρά και τόνισε ότι ιδιαίτερα στο κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου δεν θα επιτρέψουν να παραβιαστούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στο θέμα των Ινδρογόνων Θράκων. Να πούμε ότι έκανε αναφορά και ο Μεβλού Τσαβούσογλου, ο οποίος με ανάστησή του στο Twitter ανέφερε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη λεγόμενη τουρκική δημοκρατία Βόρειας Κύπρου στην διεθνή σκηνή με αποφασιστικότητα. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. 36 χρόνια λοιπόν συμπληρώνονται σήμερα από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους για να δούμε ποια είναι η νέα τάξη πραγμάτων στα κατεχόμενα και ποια η προοπτική της λύσης. Είναι μαζί μας μέσω Skype ο κ. Ανδρέας Θεοφάνους, καθηγητής πολιτικής οικονομίας και πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Κύριε Θεοφάνους, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Τι σηματοδοτεί ουσιαστικά η 15η Νοεμβρίου 1983, κύριε καθηγητά? Ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς την υλοποίηση των τουρκικών στόχων, που δεν είναι άλλη από το να ελέγξει την Κύπρο στρατηγικά. Θέλω να σημειώσω ότι όταν η Τουρκία εισέβαλε το 1974, προέβαλε την θέση ότι στόχος της ήταν η αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης και η προστασία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Στην πραγματικότητα, εκείνο το οποίο έπραξε η Τουρκία, αξιολογώντας όλα τα δεδομένα εκ των πραγμάτων, είναι ότι κατέστρεψε την συνταγματική νομιμότητα στην Κύπρο. Το 1983, με αυτό που έπραξε, δηλαδή την ανακήρυξη της ούτω καλούμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου, έθεσε τον θεμέλιο λύση για μια πολιτική η οποία στο τέλος της, εάν υλοποιηθεί, η Κύπρος θα είναι στις ορέξεις της Τουρκίας. Ο τρόπος ερμηνείας της τουρκοκυπριακής της πολιτικής ισότητας από την τουρκική πλευρά είναι τέτοιος που καμία απόφαση δεν μπορεί να λαμβάνεται υπόψη σε ένα νέο κρατικό μόρφωμα στην Κύπρο χωρίς τη συνένεση της τουρκικής πλευράς. Πέραν τούτου, η τουρκική θεώρηση είναι ότι η νέα κατάσταση πραγμάτων εκ των πραγμάτων θα πρέπει να οδηγεί στην αντικατάσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας με μια άλλη οντότητα. Επιπρόσθετα σημειώνω ότι ενώ γίνεται λόγος για την προστασία των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων, στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι με τον επικισμό η Τουρκία έχει μετατρέψει τους Τουρκοκυπρίους σε μειονότητα ακόμα και στα κατεχόμενα. Επιπρόσθετα,
με την πολιτική του ισλαμισμού, της ισλαμοποίησης της Κύπρου που λαμβάνει η χώρα με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια νέα κατάσταση πραγμάτων στην κατεχόμενη Κύπρο. Mm-hmm. Τι ήταν όμως αυτό που οδήγησε την λεγόμενη τουρκική δημοκρατία Βόρειας Κύπρου 9 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή? Ήταν μέρος μιας πολιτικής φιλοσοφίας που είχε στόχο σταδιακά να οδηγήσει σε μια νέα κατάσταση πραγμάτων. Δηλαδή, για όσους θυμώνται και όσους μελετούν τα δεδομένα, βλέπουμε ότι το 1977 και το 1979 η ελληνοκυπριακή πλευρά οδηγήθηκε σε ένα ιστορικό συμβιβασμό, ο οποίος ήταν στην πραγματικότητα ένας οδυνηρός συμβιβασμός για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Παρά τα αυτά, με τις συμφωνίες υψηλού επίπεδου Μακαρίου Τεχτάς και Κυπριακού Νου Τεχτάς, παρά τα αυτά δεν είδαμε οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη που να οδηγούσε σε μια διευθέτηση στα πλαίσια αυτού του οδυνηρού συμβιβασμού. Όπως επίσης είναι σημαντικό να θυμόμαστε και μιλώντας με τους πρωταγωνιστές των ατέρμονων κύκλων των διαπραγματεύσεων, βλέπουμε ότι όταν η τουρκική πλευρά έρχεται ένα αίτημα στο τραπέζι των συνομιλιών και αυτό ικανοποιεί το, την επαύριο είχαμε και ένα νέο αίτημα. Δηλαδή πριν εκπληρωθεί μία τουρκική απέτηση, πριν γίνει αποδεκτή, υπήρχε η ανάλογη προετοιμασία για το επόμενο αίτημα. Κάτι που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Υπό ποιο καθεστώς ζούσαν οι Τουρκοκύπροι από το 1974 μέχρι το 1983? Είχε ανακηρυχθεί, ήταν και είναι υπό καθεστώς κατοχής. Δηλαδή, η κατοχική οντότητα είναι η προμετωπίδα. Στην ουσία υπάρχει, στην κατεχόμενη Κύπρο υπάρχει σκληρή κατοχή, η επιβολή της Τουρκίας. Έχει γραφτεί επί τούτου ένα βιβλίο το 1991 από τον Χρήστο Ιωαννίδη, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ, με τίτλο «In Turkish Image», δηλαδή «In Turkish Image», ότι η κατεχόμενη Κύπρος, το όλο οικοδόμημα, έχει οικοδομηθεί με έναν ανάλογο τρόπο, ούτως ώστε να θεωρεί στην πράξη να είναι μέρος της Τουρκίας. Σημειώνω ότι το 1975, τον Φεβρουάριο του 1975, είχε ανακηρυχθεί η ομόσπονδη πολιτεία της Βορείου Κύπρου από την τουρκοκυπριακή ηγεσία, με την σύμφωνη γνώμη όλων των τουρκοκυπριακών πολιτικών δυνάμεων, αλλά πάνω απ' όλα της Άγκυρας. Αν θεωρείται για τους Τουρκοκύπριους ένα είδος ανεξαρτησίας η δημιουργία του ψευδοκράτους? Εξαρτάται πώς μπορεί να το αξιολογήσει κανείς. Αν δούμε πολιτικά, στρατιωτικά, οικονομικά, δεν υπάρχει ανεξάρτητο κράτος στα κατεχόμενα. Υπάρχει μία οντότητα η οποία είναι απόλυτα εξαρτημένη με την Τουρκία. Τώρα, ότι υπάρχουν φωνές οι οποίες θέλουν να δουν κάτι άλλο, αυτό είναι γεγονός. Αν δούμε όμως τα δεδομένα πληθυσμιακά, σήμερα υπάρχουν, οι υπολογισμοί μιλούν για ένα πληθυσμό της τάξης των 350.000, εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι έπικη, γύρω στις 220.000, είναι έπικη. Επιπρόσθετα, η σύνθεση της τουρκοκυπριακής κοινότητας αλλοιώνεται ποικίλο τρόπος. Στο θέμα της οικονομίας υπάρχει τεράστια εξάρτηση. Το νόμισμα στα κατεχόμενα είναι η τουρκική λίρα. Η Τουρκία ελέγχει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό την οικονομική δραστηριότητα, τις υποδομές και καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της κατοχικής οντότητας. Άρα δεν μπορούμε να μιλούμε για μια ανεξάρτητη οντότητα. Επιπρόσθετα, εκείνο το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί και να υπογραμμιστεί είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του Τουρκοκυπρίου, υπάρχει η ταύτιση με την κατοχική οντότητα. Δηλαδή, οι Έλληνες της Κύπρου ταυτίζονται με την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει διαφοροποιηθεί επίσης ο τρόπος που οι Έλληνες της Κύπρου αντιμετώπιζαν τα δεδομένα πριν και μετά το 1974.
μετά το 1974, ενώ η πλειοψηφία των Ελλήνων Κυπρίων είναι υπερήφανη για την εθνική του ταυτότητα, υπάρχει νόμιμο φροσύνη προς την Κυπριακή Δημοκρατία, προς το νόμιμο κράτος, υπάρχει ταύτιση και σε αυτή την ταύτιση περιλαμβάνεται και η κατεχόμενη Κύπρος ως μία ενιαία εντότητα. Από την πλευρά των Τουρκοκυπρίων και στο θέμα της ταύτισης, υπάρχει ταύτιση με την κατοχική οντότητα και ένα μεγάλο μέρος των Τουρκοκυπρίων και με την ίδια την Τουρκία. Και αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αξιολογήσουμε ενώ συζητούμε για τις προοπτικές μιας διευθέτησης, είτε εξελικτικά είτε με ένα οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η θέση των Τουρκοκυπρίων για τη λύση σε σχέση με τη λύση που επιθυμεί η Τουρκία, ποια είναι, ποια λύση επιθυμούν, αλλά και ποια επιτρέπεται σε εισαγωγικά, κύριε καθηγητά? Δεν υπάρχουν δραστικές διαφοροποιήσεις. Μπορεί το λεκτικό, μπορεί ο τρόπος που κατατίθενται διάφορες ιδέες κάποτε να διαφέρει, αλλά με τις ουσίες βλέπουμε ότι στα βασικά δεν υπάρχουν διαφορές. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πάρουμε το θέμα της πολιτικής ισότητας, η ερμηνεία που δίνεται από την τουρκική πλευρά, είτε μεταξύ τουρκοκυπριακής ηγεσίας αφενός και μεταξύ Άγκυρας και του καθεστώτος Ερντογάν αφετέρου, δεν υπάρχει διαφορά σε αυτόν τον τομέα. Και στο θέμα της ασφάλειας, εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν οι Τουρκοκύπριοι από την Τουρκία. Πόσο οι εθνικιστικές τάσεις στα κατεχόμενα επηρεάζουν την πορεία και τη διαδικασία λύσης του Κυπριακού? Όλα είναι σχετικά. Στο τέλος της ημέρας, όμως βλέπουμε, και θέλω να το επαναλάβω αυτό, ότι ακόμα και οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες εκφράζουν την θέση υπέρ μιας ομοσπονδιακής Κύπρου, και αυτό πρέπει να το αξιολογούμε και να το βλέπουμε με τις σωστές του διαστάσεις, και υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις οι οποίες εκφράζονται από τον σημερινό Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Κιντζή και όχι μόνο. Από την άλλη όμως, όταν πάμε στο διατάφτα, πάμε στα βασικά ζητήματα, οι διαφοροποιήσεις δεν είναι τόσο μεγάλες. Ασφαλώς και υπάρχει έννοια μέσα στην τουρκοκυπριακή δεξιά που μιλά για διοκράτη, μιλά για συνομοσπονδία. Και αυτό διαφέρει από αυτό που εκφράζει οι πιο προοδευτικές τουρκοκυπριακές δυνάμεις. Αλλά και οι θέσεις των τουρκοκυπρίων, όπως εκφράζονται από τον Μουσταφά Κιντζή, δεν μπορούν ακόμα να συναντήσουν τα ελάχιστα όρια μιας μεγάλης μερίδας Ελληνοκυπρίων. Δηλαδή, αν πάμε σε αυτό το θέμα της πολιτικής ισότητας, όπου η τουρκοκυπριακή πλευρά τα ερμηνεύει όλα με τρόπο που να είναι με τέτοιο τρόπο που να μην υπάρχει αμφισβήτηση, πολύ δύσκολα μπορούν να γίνουν αποδεκτά από την πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων. Για παράδειγμα, όταν έγινε αποδεκτή η πολιτική ισότητα την δεκαετία του 70 ως μέρος μιας λύσης του κυπριακού προβλήματος, οι ερμηνείες που δόθηκαν ήταν διαφορετικές και μεταξύ των δύο κοινοτήτων, αλλά και ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Στη σημερινή συγκυρία, για παράδειγμα, για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, η εκπεριτροπή της Προεδρίας είναι μέρος της πολιτικής ισότητας. Η μία θετική τουρκοκυπριακή ψήφος είναι μέρος της πολιτικής ισότητας. Και ισότιμη συμμετοχή σε όλα τα όργανα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι εξορισμού μέρος της πολιτικής ισότητας. Θα μπορούσε πάνω σε αυτό το θέμα να υπάρξει μια διαπραγμάτευση, ούτως ώστε στο τέλος των διαπραγματεύσεων να εκφραστεί η πολιτική ισότητα με τρόπο που και οι δύο πλευρές να νιώθουν ότι έγινε μια αποτελεσματική διαπραγμάτευση. Όμως αυτό δεν φαίνεται να γίνεται. Και όπως πρόσφατα δήλωσε και ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, είναι ότι η τουρκική πλευρά, και σε αυτό συμπεριλαμβάνω και τη σημερινή τουρκική ηγεσία, φαίνεται να θέλει να κλειδώσει σχεδόν τα πάντα πριν να αρχίσουν οι συνομιλίες. Ναι.
ενώ έρχονται βεβαίως και οι λεγόμενες προεδρικές εκλογές στα κατεχόμενα, η ελληνοκυπριακή πλευρά φοβάται ή ανησυχεί, αν θέλετε, τυχόν εκλογή του Οζερσάι. Παρ' όλα αυτά, στις δημοσκοπήσεις, πρώτος έρχεται ο Μουσταφά Κιτζή. Μια πρώτη εκτίμηση από εσάς, αν θέλετε. Δεν θα μπω τώρα στη συζήτηση για το ποιος θα εκλεγεί με βάση τις δημοσκοπήσεις. Εκείνο το οποίο μπορεί να ληφθεί είναι ότι η Άγκυρα δεν επιθυμεί την επανεκλογή του Ακιντζή. Αυτό το έχει δείξει ποικιλοτρόπως. Έτσι και υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες οι οποίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία δεν θα ήθελε στο παρόν στάδιο να υπάρξουν οποιασδήποτε διαμαντικές εξελίξεις σε σχέση με τον Κυπριακό, που να δώσει την ευκαιρία στον Ακιντζή να δηλώσει ότι να του δοθεί η εντολή για να συνεχίσει την προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Άρα και σε αυτό το πεδίο η Τουρκία παρεμβαίνει με έναν τρόπο απροκάλυπτο. Πάντοτε ελέγχεστε κατεχόμενη η Τουρκία το ότι λαμβάνει η χώρα, αλλά τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες υπάρχει μια απροκάλυπτη προσπάθεια ελέγχου. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να κατανοήσουμε και ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και ποιος δεν είναι, είναι ότι διαχρονικά υπήρξαν αυτοί οι ατέρμονοι κύκλοι των διακοινωνικών συνομιλιών, όπου παρά τις παραχωρήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς δεν επετεύχθηκε μία διευθέτηση. Και στο παρελθόν επί Τσαλάτ υπήρξαν υπέρμετρες προσδοκίες, και όταν εξελέγει ο Μουσταφά Κιντζή τον Απρίλιο του 2015 ως ηγέτης της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας, και πάλι είχαν καλλιεργηθεί υπερβολικές προσδοκίες, αλλά δεν είδαμε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα το οποίο να πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει ο ανάλογος προβληματισμός από την δική μας πλευρά για τα επόμενα βήματα. Και εκείνο το οποίο θέλω ξεκάθαρα να αναφέρω είναι ότι ενώ η διακοινωνική διάσταση του Κυπριακού προβλήματος είναι πολύ σημαντική, δεν είναι η κυριότερη. Και όλα αυτά τα χρόνια πέρασε στην διεθνή κοινότητα ότι στο τέλος της ημέρας το πρόβλημα είναι διακοινωτικό και ότι η Τουρκία εκεί με την στάση της υποβοηθεί την όλη κατάσταση. Αυτή η εικόνα δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και θα πρέπει να εργαστούμε με τρόπο να την διαφοροποιήσουμε, με τρόπο που η διεθνής κοινότητα να αντιληφθεί το τι πραγματικά γίνεται στην Κύπρο. Ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε μια πολιτική. Έχουμε και εμείς μεγάλη ευθύνη όμως, κύριε Θοφάνου, για αυτό. Υπάρχουν ευθύνες, ασφαλώς και υπάρχουν ευθύνες. Και από την δική μας πλευρά πρέπει να υπάρχει στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης πώς προχωρούμε σε μια διευθέτηση στη βάση ενός έντιμου συμβιβασμού σε ένα ιδιότυπο ομοσπονδιακό μοντέλο, το οποίο πραγματικά να απαλλάξει όμως την Κύπρο από ξένες δεσμεύσεις και από ξένες επιρροές. Πρέπει να δούμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα και χρειάζεται νέες προσεγγίσεις, ένα νέο αφήγημα και αν θέλετε και ίσως και διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με την διαδικασία η οποία ακολουθείται για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Εκείνο το οποίο εννοώ και θέλω να είμαι ξεκάθαρος από αυτού είναι ότι πρέπει να δοκιμάσουμε και την φιλοσοφία μιας εξελιχτικής προσέγγισης, καθώς υπάρχει μεταξύ άλλων και τεράστια δυσπιστία και χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Νομίζω ότι η Τουρκία το έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα συνενέσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, τουλάχιστον όχι πριν τις εκλογές στα κατεχόμενα. Και αυτό μας αποδεικνύει ότι όντως έχει σημασία το ποιος βρίσκεται στην ηγεσία των κατεχομένων. Η Άγκυρα είναι αυτή που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Ναι, η Άγκυρα ελέγχει, δηλαδή ελέγχει οικονομικά, πολιτικά, στρατηγικά, το οποίο λαμβάνει η χώρα στην κατεχόμενη Κύπρο. Ασφαλώς και ο Μουσταφά Κιντζή διαφέρει δραστικά από τον Ερσίν Τατάρ. Οι διαφορές τους είναι πολύ μεγάλες. Όμως υπάρχει ένα όριο στο τι μπορεί να κάνει ο Μουσταφά Κιντζή ή οποιοδήποτε άλλο προοδευτικό τουρκοκύπριο ηγέτης, όπως τουλάχιστον είναι τα δεδομένα σήμερα.
Και δέχομαι την θέση ότι δεν πρέπει να βλέπουμε την τουρκοκυπριακή κοινότητα ως μία μονολιθική οντότητα. Από την άλλη, πρέπει να κατανοήσουμε ότι, ότι υπάρχει ένα όριο στο τι μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε τουρκοκύπριος ηγέτης με την υφιστάμενη κατάσταση και με την κατοχική Τουρκία να θέλει να ελέγξει τα πάντα. Mm-hmm. Ναι. Επομένως, οι προσδοκίες μας από την τριμερή του Βερολίνου πρέπει να είναι, να μην είναι μεγάλες. Όπως δείχνουν τα πράγματα, υπάρχει μία... υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις σε σχέση με το τι μπορεί να αναμένεται και τούτο όχι επειδή έχει να κάνει με την ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά με τις μεθοδεύσεις σε σχέση με τις Τουρκίες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Θεοφάνου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Καλή συνέχεια να έχετε. Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό εμείς θα περάσουμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι, και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε. Για το τέλος του 2020, κυρίες και κύριοι, στοχεύουν στα κατεχόμενα τη διάνοιξη των Βαρουσιών. Αποφασισμένος για τις κινήσεις στην αμόχωστο της λεγόμενης κυβέρνησης στα κατεχόμενα, δηλώνει ο λεγόμενος πρωθυπουργός Ερσίν Τατάρα. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ γι' αυτό. Στόχος τους είναι η διάνοιξη των Βαρουσιών στα τέλη του 2020, δηλώνει ο λεγόμενος πρωθυπουργός στα κατεχόμενα Ερσίν Τατάρ. Σε συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι Fox, ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι από άποψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να ανοίξουν τα Βαρόσια. Η κυβέρνησή μας συνεχίζει την αποφασιστικότητά της για τα Βαρόσια. Στόχος μας είναι να ανοίξουμε τα Βαρόσια μέχρι το τέλος του 2020, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερσίν Τατάρ. Μιλώντας στο Capital, ο Υπουργός Εξωτερικών και σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην Αμόχωστο, χαρακτήρισε σημαντική την ομόφωνη προσέγγιση των 5 μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο, όπως είπε, στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα στην Τουρκία. Στο συγκεκριμένο θέμα της περίκλησης της πόλης της Αμοχώρου, της περίκλησης της περιοχής, και αυτό είναι ένδειξη και το πώς προσεγγίζεται από τον διεθνή παράγοντα, ήταν πολύ σημαντικό που είχαμε αυτή την κοινή τοποθέτηση, κοινή προσέγγιση, παραλαμβάνω, από τα 5 μόνιμα μέρη του Συμβουλίου Ασφαλείας, που στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα και προς την Τουρκία και γενικότερα σε όποιους έχουν τέτοιου είδους σκέψεις σε σχέση με το μέλλον της περιοχής. Ερωτήματα για την δήλωση του Ερσίν Τατάρ διατύπωσε την ίδια ώρα στον προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΠΕΤΕΚΕ στα κατεχόμενα του Φάν Ερχιουρμάν. Σε ανάρτησή του, Ερχιουρμάν διερωτάται αν υπάρχει σχέδιο για αυτό που είπε ο Τατάρ, πώς θα λυθεί το περιουσιακό, εάν υπήρξε για αυτό που ανακοίνωσε η διαβούλευση με τα Ηνωμένα Έθνη, τη λεγόμενη Βουλή, τη λεγόμενη Προεδρία. Δεν πρέπει να είναι τόσο σοβαρό θέμα όπως τα Βαρόσια να τύχει σοβαρότερης διαχείρισης, διερωτήθηκε καταληκτικά ο Τουφάν Ερχιουρμάν. Το Δήμαρχο Αμοχώς του φιλοξενούμε στη συνέχεια με αφορμή τις δηλώσεις του λεγόμενου Πρωθυπουργού για άνοιγμα των Βαρουσίων το 2020 και την επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Κύριε Ιωάννου, καλώς σας μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καταρχήν θα ήθελα ένα μήνυμα, καθώς 36 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Πρέπει να κάνουμε υπομονή, να υπάρχει ενότητα σκοπών και στόχων, διότι οι Τούρκοι δυστυχώς όχι μόνο από το 1974, ακόμα από πριν, έχουν στοχοποιήσει μια θέση την οποία κρατούν ακλόνητη και συνεχίζουν γι' αυτόν πραγματοποιούν τους στόχους τους, τους οποίους έχουν θέσει. Γι' αυτόν και εμείς πρέπει να, στο εσωτερικό μέτωπο πρέπει να υπάρξει ενότητα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα σχέδια τα οποία υφαίνονται εναντίον ολόκληρου του Κυπριακού λαού και ενάντια στην Αμόχωστο, στην περίκληση, στην περιοχή της Αμόχωστου τώρα τελευταία. Όπως φαίνεται, απομένει πολύ λίγος ο χρόνος του χρόνου, μέχρι το 2020 σκοπεύουν να ανοίξουν το Βαρός. Εμείς πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε γι' αυτό, κύριε Δήμαρχε? Κοιτάξτε, πρώτα θα κάνω μια διευκρίνηση, είναι ότι πράγματι ο ψευδοπρωθυπουργός έκανε μια δήλωση ότι επειδή έχει σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, αλλά από την άλλη άποψη, εάν πράγματι θέλει να δει το άνοιγμα της περίκλησης της περιοχής Αμοχώστου
βάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρέπει να κάνει αυτό το οποίο πρέπει. Πρέπει να παραδώσει την περίκληση στην περιοχή της Αμογούστου στα Ηνωμένα Έθνη, για να μπορέσουν οι ελληνοκύπροι κάτοικοι, αυτούς τους οποίους ανήκει αυτή η περιοχή, να επιστρέψουν βάσει των ψηφισμάτων των, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών του 550, του 789, των Συμφωνιών Κορυφής, τα οποία επαναβεβαίωσε η τελευταία απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και στις όσες συναντήσεις είχαμε με τους πρέσβεις των πέντε μονίμων μελών στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν όλοι σύμφωνοι, συμπαραστάθηκαν στη θέση του Δήμου Αμοχώστου. Δεν ξέρω από πού ανακαλύπτει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, όπως φαίνεται όμως η Τουρκία δεν καταλαβαίνει ούτε από ψηφίσματα, ούτε από αποφάσεις, ούτε από κυρώσεις. Έχουμε την εντύπωση ότι βρισκόμαστε προτετελεσμένων γεγονότων. Σίγουρα πιστεύω ότι αυτή η δήλωση, αυτός πήρε τη σκητάλη από τον Οζερσάι. Φαίνεται ότι ο Οζερσάι είναι δική μου άποψη, χάνει το παιχνίδι για υποψήφιος στις ούτω λεγόμενες προεδρικές εκλογές. Φαίνεται ότι προωθείται ο ψευδοπρωθυπουργός και μέσα σε αυτά πλαίσια ήταν και η δήλωση του η χθεσινή, η προχθεσινή, η οποία λέει ότι μέχρι το 2020 θα επικύσει την αγώση των πράγματων, το οποίο είναι και, ανέφικτο. Δεν μπορεί η περικλείστη περιοχή της Αμοχώστου να επικυστεί μέχρι το τέλος του 2020. Θέλει αρκετά χρόνια για να επικυστεί, αλλά αν μπορεί να πει ότι θα πάρουν την απόφαση, την τελεσίδικη απόφαση και να ξεκινήσουν. Όμως εγώ πιστεύω πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη, σίγουρα. Αλλά σίγουρα είναι μια ανακοίνωση η οποία είναι πρώτα-πρώτα για να κάνει ένα βήμα να μην αποδώσουν οι συνομιλίες οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 25 Νοεμβρίου. Ξέρουμε ότι ο Τατάρ είναι εναντίον των συνομιλιών, είναι αντίον να βρεθεί κάποια λύση. Και δεύτερον, σίγουρα είναι έναν βήμα για να μπορέσει να προωθήσει την υποψηφιότητα του σαν πρόεδρος του ψευδοκράτους. Εσείς θεωρείτε ότι έχουμε αφήσει την Αμόχωστο, γιατί υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι έμεινε πάλι στο περιθώριο το θέμα της Αμόχωστου του κύριε Ιωάννου. Δυστυχώς, όπως ήρθαν τα πράγματα στα τελευταία χρόνια, είναι πολύ δύσκολο να τεθεί σαν θέμα προτεραιότητας η Αμόχωστος, όχι αμόχωστοποίηση όπως λένε μερικοί. Ήταν πολύ πιο εύκολο προηγουμένως, σαν βήμα καλής θελήσεως, να παραδοθεί η περίκλειστη πόλη στα Ηνωμένα Έθνη και να επιστρέψουν οι νόμιμοι κάτοικοι μέσα στο γενικό πλαίσιο της συνολικής λύσης του Κυπριακού προβλήματος, σαν ένα μέτρο καλής θελήσεως. Τα πράγματα τώρα έχουν δυσκολέψει. Αυτοί όχι μόνο δεν τη δίδουν, αλλά απλώς απειλούν ότι θα την επικύσουν ή θα τη δώσουν υπό την τουρκοκυπριακή διοίκηση. Εγώ πιστεύω ότι σαν πρώτο βήμα πρέπει να βρεθεί να ξεκινήσουν οι συνομιλίες και να εξασκηθεί πίεση από τις μεγάλες δυνάμεις στην Τουρκία για να ξεκινήσει σαν πρώτο βήμα η απόδοση της περίκλησης της περιοχής στους νόμιμους κατοίκους της. Πρέπει να είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να γίνει. Ναι. Αλλά δεν θα είναι η λύση του Κυπριακού. Αυτή δεν είναι αυτή η λύση του Κυπριακού. Ναι, βλέπουμε όμως ότι ακόμη και αν ασκούνται πιέσεις, ή επιβάλλονται κυρώσεις, αντιδρά η Τουρκία. Και κάθε φορά γίνεται ακόμη πιο προκλητική. Αφού είναι ξεκάθαρες οι θέσεις τους, πλέον έχουν ξεφύγει από τα συμπεφωνημένα, είναι πλέον πάνε για λύση δύο κρατών, που στη λύση δύο κρατών, κατά την άποψή μου, δύο περιπτώσεις υπάρχουν. Ή μία περίπτωση είναι να επικύσουν την Αμόχωστο και να καλέσουν τους Ελληνοκύπριους να επιστρέψουν υπό τουρκοκυπριακή κατοχή, υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, που θα δημιουργήσουν και εσωτερικά προβλήματα στους κατοίκους της Αμόχωστου. Το ένα. Το δεύτερο είναι να επικύσουν την Αμόχωστο, την περίκληση στην περιοχή, χωρίς να δώσουν σε κανέναν λόγο. Ναι. Υπάρχουν, πιστεύετε, Αμόχωστιανοί οι οποίοι θα επιστρέψουν στην Αμόχωστο υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η ερώτηση, μου την έχουν κάνει πάρα πολλές φορές.
Κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές στο κράτος να έρθει αργός στους πρόσφυγες, αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη, να μην αναγκάζονται να κάνουν αυτά τα πράγματα. Ούτε να πουλούν την περιουσία τους, ούτε να αναγκάζονται να επιστρέψουν υπό τουρκοκυπριακό καθεστώς. Αυτά είναι θέματα τα οποία εμείς, σαν Δήμος Αμχώστου, ακόμα από την εποχή του αείμνηστου Αλέξη Γαλάνου, έχει βγει ανακοίνωση ότι εμείς δεν είμαστε υπέρ της επιστροφής υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Αλλά ξέρετε, είναι ένα δικαίωμα κάποιου ανθρώπου, το οποίο δεν μπορεί κανένας στο τέλος της ημέρας να του το αφαιρέσει. Εγώ προσωπικά είμαι εναντίον, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί κανένας μα κανένας να επιβάλλει σε κάποιον τι θα κάνει. Mm-hmm. Δεν είναι σωστή ενέργεια, διότι η επιστροφή πλέον κλείει το Κυπριακό τελεσίδικα. Ναι. Είναι μια πρόθεση, θεωρείτε, της Τουρκίας να διασφαλίσει ένα οποιοδήποτε καθεστώς για την Αμόχωστο βάσει των δικών τους συμφερόντων πριν από οποιαδήποτε λύση. Σίγουρα είναι ένας μοχλός πίεσης αυτών των οποίων προσπαθούν να κάνουν, διότι γι' αυτό να αναφέρεται σε εισαγωγικά και σε ανθρώπινα δικαιώματα, να αναγκάσει τη δική μας πλευρά να πει ότι ορίστε κύριε, εμείς έχουμε ανοίξει την πόλη, δικαιώστε να επιστρέψετε, δικαιώστε να ξεκινήσετε τις εργασίες σας, δικαιώστε να εργάσετε, αλλά κάτω από τουρκοκυπριακή διοίκηση, κάτω από τουρκοκυπριακό καθεστώς, κάτω από τουρκοκύπριο δήμαρχο, κάτω από τη διοίκηση της ούτω καλωμένης τουρκοκυπριακής διοίκησης. Και να δείξουν στον έξω κόσμο ότι τους έχουν επιτρέψει να πάνε. Αλλά το ζήτημα είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Υπάρχουν ψηφίσματα. Υπάρχουν ψηφίσματα ότι αυτή η περιοχή δεν μπορεί να επικιστεί. Πρέπει να επιστραφεί στους νόμιμους κατοίκους της. Παραβιάζουν βασικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Εάν φτάσουμε στο σημείο να μπορούν άνετα, χωρίς να έχουν κυρώσει, να παραβιάζουν οποιοδήποτε ψήφισμα, τότε ζήτω που καήκαμε. Σημαίνει ότι κάνουν ό,τι θέλουν ανά το παγκόσμιο. Μα αυτό φαίνεται ότι γίνεται. Αυτό φαίνεται. Ναι. Αυτό. Μπορεί η Αμόχωστος να παραμείνει ζωντανή με τις δικές σας σήμισες και όλων των αμοχωστιανών. Και πόσο σημαντικό είναι να μην λησμονήσει κανείς τα κατεχόμενα εδάφη και συγκεκριμένα της Αμόχωστου, για τα οποία συζητάμε τώρα. Το κλειδί βρίσκεται στις νέες γενιές εκτιμάτων. Εδώ βρίσκεται το κλειδί. Να σας πω ότι σήμερα το πρωί, η ώρα 8 το πρωί, είχαμε 55 παιδιά από δημοτικά προσφυγικό συνοικισμό. Είδαν την προσωρινή έδρα του Δήμου Αμχώστου στη Λεμεσόν. Τους μιλήσαμε, τους δώσαμε υλικό, τους δώσαμε συντήγια να δουν την περίκληση στην πόλη. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε στη ζωή τα προσφυγικά μας σωματεία, την ανόρθωση, την Νέα Σαλαμίνα, το ΓΑΣΙΕ, των ναυτικών όμιλων. Τα προσπαθούμε να μην χάσουν των κοινωνικών ιστών αυτοί οι άνθρωποι της Αμχώστου, να μην χαθούν μέσα στο σύνολο του άλλου πληθυσμού της Κύπρου, να διατηρήσουν αυτήν την οντότητα. Αν χάθει αυτή η οντότητα, διότι Αμόχωστος είναι ο κόσμος της. Είναι και κυρίως η νεολαία. Εάν ήδη έχει φύγει η πρώτη γενιά, σιγά σιγά φεύγει και η δεύτερη γενιά. Αν η τρίτη γενιά δεν νιώθει αμόχωστιανή, δεν νιώθουν ότι είναι από την Αμόχωστο, τότε χάθηκε, δεν θα υπάρχει πλέον θέμα να μιλούμε. Γι' αυτό είναι η μεγάλη. Και δεν θα έχουν και την επιθυμία, έτσι. Και την επιθυμία, ακριβώς. Δεν θα έχουν αυτή την επιτυχία. Γι' αυτό ένας από τους σκοπούς του Δήμου Αμχώστου, της ύπαρξης του, είναι αυτός. Είναι οι εκδηλώσεις. Έχουμε την εκδήλωση της βράβης των αρίστων μαθητών. Έχουμε τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή, που είναι για παιδιά από την Αμόχωστο, που θα τους δώσει τώρα ο Άγιος Βασίλης. Είναι επίσκεψη στην ελεύθερη περιοχή του Δημάρχου με επιτελείων. Είναι διάφορες εκδηλώσεις. Απόψε, παραδείγματος χάρη, θα είναι ο αγώνας πεντόσφαιρας της Νέας Σαλαμίνας ανόρθωσης. Πριν από τον αγώνα, οι πεντοσφαιριστές θα κρατούν μεγάλο πανό κάτω τα χέρια από την Αμόχωστο. Είναι διάφορες ενέργειες τις οποίες κάνουμε, ούτως ώστε να κρατήσουμε ζωντανό τη μνήμη. Είναι το φάρο που θα μας οδηγήσει μια μέρα, αν δεν είμαστε εμείς, κάποιοι άλλοι να πάμε πίσω. Όταν και εφόσον η Τουρκία αποφασίσει να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, πιστεύετε, θεωρείτε ότι ο επικισμός της Αμόχωστου μπορεί να αντιμετωπιστεί? Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Όταν επαναρχίσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις, τότε δεν θα έχει λόγο να ξεκινήσει, διότι θα ανατινάξει τις διαπραγματεύσεις.
ποιος πρόεδρος δημοκρατίας θα παραμείνει στις διαπραγματεύσεις ή ποια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που γίνονται διαπραγματεύσεις, αυτοί επικίνδυνουν την περίκληση στην περιοχή. Παραβιάζουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Εάν αυτοί κάνουν αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει θέμα πλέον ούτε περιουσιακών ούτε εδαφικών. Θα έχει κλείσει το Κυπριακό. Σημαίνει ότι κάνουν την τελευταία ενέργειά τους για να μην γίνει λύσεις. Ναι, βεβαίως δεν είναι μόνο το θέμα του οπικισμού της άμοχος του. Αν θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες, είναι και η συνεχιζόμενη προκλητική στάση και οι έκνομες ενέργειες. Μα είναι συνέχεια αυτά τα οποία. Δεν είναι μόνο οι δηλώσεις τους, ειδικά της τουρκικής κυβέρνησης, είναι συνέχεια προκλητικές. Εντάξει, το καλό είναι ότι υπάρχουν κάποιες φωνές στην τουρκοκυπριακή πλευρά, όπως τώρα είδαμε τον Ερχιουμάν, οι οποίες δίδουν μια ελπίδα, έχουν ένα φως στο τούνελ. Ελπίζω να είναι αρκετές αυτές οι φωνές. Νομίζω ότι αρκετοί Τουρκοκύπροι, μια μεγάλη μάζα, δεν θέλει την λύση των δύο κρατών και ελπίζουμε να υπερισχύσουν και στις λεγόμενες εκλογές να υπερισχύσει κάποιος υποψήφιος του οποίου οι θέσεις να μην είναι οι θέσεις της Τουρκίας, που είναι πολύ δύσκολο. Από την επικείμενη τριμερή στο Βερολίνο, ποιες είναι οι δικές σας προσδοκίες, κύριε Ιωαννού? Κοίταξε, εγώ έχω τις δικές μου προσωπικές θέσεις, όμως είμαι δήμαρχος Αμοχώς, εγώ πιστεύω ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, όμως δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι η μοναδική διέξοδος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από τις συνομιλίες. Ελπίζω οι συνομιλίες να βοηθήσει και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και οι άλλες χώρες, ούτως ώστε να βρεθεί τουλάχιστον μια κοινή πορεία, ούτως ώστε να πάμε μετέπειτα σε άλλες συνομιλίες οι οποίες να ευωδώσουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γιατί ξέρετε, είχαμε ακούσει και τους ίδιους τους αρχηγούς των κομμάτων μετά τη σύγκληση του Εθνικού να λένε, να εκφράζουν την απεσιοδοξία τους. Και μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο κ. Κυπριανού, είπε ότι είναι πολύ δύσκολα και πολύπλοκα τα πράγματα. Το ζήτημα είναι ότι εμείς πρέπει να κρατήσουμε τις θέσεις μας. Εμείς να δείξουμε στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και γενικά στη διεθνή κοινότητα τι θέλουμε πραγματικά, να είμαστε σταθεροί στις θέσεις μας και μετά, εάν οι Τούρκοι φανεί στο τέλος ότι δεν θέλουν λύση, να η ευθύνη να είναι δική τους, να είναι ξεκάθαρα δική τους η ευθύνη. Υπάρχει αυτό το blame game. Ακριβώς, δηλαδή. Ναι, να είναι ξεκάθαρα 100% η ευθύνη δική τους. Δηλαδή εμείς δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε ούτε ένα γιώτα από τις θέσεις μας, τις οποίες έχουμε ή σαν Εθνικό Συμβούλιο ή σαν από αρκετών καιρών. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις θέσεις μας. Εάν μετά γίνει οτιδήποτε άλλο και οι Τούρκοι επιμένουν σε θέση δύο κρατών, τότε πρέπει η δική μας η πολιτική ηγεσία να συνέρθει για να δει ποια μέτρα θα πάρει. Αλλά αυτή τη στιγμή στις συνομιλίες πρέπει να πάμε ξεκάθαροι στις δικές μας θέσεις, τις οποίες είναι ξεκάθαρες. Να. Εσείς ως ο Δήμος Αμοχώς του συνεχίζετε την ενημέρωση και τη διαφώτιση της διεθνούς κοινότητας, κύριε Ιωάννου, για το θέμα της Αμοχώς του. Έχουμε συναντηθεί με όλους τους πρέσβεις των μονίμων μελών. Οι θέσεις τους ήταν ξεκάθαρες. Πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχουμε συνάντηση, νομίζω, αν δεν κάνω, 13 του Δεκέμβρη, με τους πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Θα έχουμε την άλλη εβδομάδα, θα φιλοξενήσουμε την Γαλλίδα πρέσβη στο Πολιτικό Κέντρο στην Δερίνια. Είχαμε συνάντηση με τον Επίτροπο Προεδρίας, τον κύριο Φωτίου, και είχαμε ανταλλάξει κάποιες απόψεις για επισκέψεις σε πιο μακρινές χώρες ακόμα, που υπάρχει ισχυρή κυπριακή παροικία. Ήδη στην Αυστραλία, η νεολαία της Αυστραλίας των αποδήμων έχουν μέσω του Facebook προωθήσει αρκετά πράγματα. Είναι θετικά τα μηνύματα θετικά που λαμβάνετε. Μα είναι ξεκάθαρη. Ειδικά για το θέμα της Αμοχώς του, δεν υπάρχει κανένας ο οποίος θα σου πει ότι δεν έχεις δίκιο. Ναι. Μπορεί στο Κυπριακό στις θέσεις, αν είναι διζωνική, δικοινωτική, αν είναι νέο κράτος, αλλά στο θέμα της Αμοχώς του, δεν υπάρχει άνθρωπος όπου πας σε ολόκληρον τον κόσμο που να πει ότι έχουν λάθος οι Ελληνοκύπροι. Εσείς θα συνεχίσετε βέβαια στην προσπάθεια. Σίγουρα θα συνεχίσετε. Δεν έχουμε άλλον τρόπο να κάνουμε. Δεν είχαμε ούτε μπορούμε με δυναμικά μέσα, δηλαδή πόλεμο, να κερδίσουμε την Αμοχώς του ή οτιδήποτε. Απλώς θα προσπαθήσουμε
μέχρι τέλος για να κρατήσουμε τη φλόγα αναμένη, έτσι, που να μπορέσουμε να επιστρέψουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιωάννου, που είσαστε σήμερα μαζί μας. Πάμε τώρα. Ωραία, είναι μαζί μας τώρα στο τηλέφωνο ακόμα ένας δήμαρχος κατεχόμενου Δήμου, ο δήμαρχος Μόρφου, ο κ. Βίκτορας Χατζιαβράμα. Καλό μεσημέρι, κύριε δήμαρχε. Καλό μεσημέρι στις δημοκρατίες. 45 χρόνια τουρκικής κατοχής και 36 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στις κατεχόμενες αυτές περιοχές, τις οποίες αυταρχικά δημιουργήσαν ένα λεγόμενο κράτος, είναι και η Μόρφου. Ένα σχόλιο, ποια είναι τα συναισθήματά σας αυτή τη μέρα? Είναι αλήθεια ότι εδώ και 36 χρόνια έχει δημιουργηθεί αυτό το έκστρωμα που λέγεται Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί έχει βοηθήσει στην εδραίωση των τελεσμένων. Οπότε είμαστε εδώ για να παλέψουμε στον βαθμό που μπορούμε ως κατεχόμενοι δήμοι για να απαλλαγούμε πρώτα απ' όλα από το ζυγό της Τουρκίας ή τις κατεχόμενες περιοχές και αυτό το έκτρωμα που υπάρχει ως ψευδοκράτος να μην σταματήσει να υφίσταται σε μια πλέον ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία. Κύριε Χατζιαβράμ, βλέπουμε τα σχέδια της Τουρκίας για το Βαρόσι. Τα συζητούσαμε τώρα εδώ και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Σίμω Ιωάννου. Υπάρχουν σχέδια και για τη Μόρφου. Ήδη υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη στη Μόρφου από πλευρά των κατοχικών αρχών. Δυστυχώς. Αυτή χωρίς να σημαίνει κάτι η ημερομηνία που θα θέσω, αλλά από το 2004 και μετά, δυστυχώς, η κατάσταση προχωρά ανεξέλεκτα πλέον στην ανοικοδόμηση της περιοχής της Μόρφου. Πώς θα σταματήσουμε τα όποια σχέδια της Τουρκίας, κύριε Δημάρχε? Νομίζω η μόνη πιθανότητα που τουλάχιστον είναι να λύσουμε το Κυπριακό. Αν καταφέρουμε να λύσουμε το Κυπριακό, τότε όλα αυτά Ναι. Συνεχίζεται το status quo στις κατεχόμενες περιοχές, που βεβαίως είναι εις βάρος της ελληνοκυπριακής πλευράς όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν. Ναι, το συγκεκριμένο status, έχω αρκετή επιστροφή, οπότε δεν ξέρω τι γίνεται, αν ακούμε καλά. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Εντάξει, επειδή έχω επιστροφή για αυτό το λέω. Ναι, θα προσπαθήσουν μέσα οι τεχνικοί να το διορθώσουν. Λέω ότι αυτό το στάτους που υπάρχει σήμερα δεν είναι βοηθητικό καθόλου ούτε για μας. Ούτε για κανέναν, για να είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς. Mm-hmm. Οπότε η συγκεκριμένη περίοδος είναι πολύ σημαντικό αν καταφέρουμε αυτό το στάτους που υπάρχει σήμερα να τελειώσει. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι πιθανόν να έχουν βοηθηθεί από το συγκεκριμένο στάτους, αλλά από την άλλη θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το συγκεκριμένο στάτους ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Ναι, θέλετε να μας το αναπτύξετε λίγο? Να σας αναπτύξω το γεγονός ότι πιθανόν αύριο μια προβοκάτσια της Τουρκίας ρίξει δύο πυροβολισμούς εδώ στη Κύπρο. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς είμαστε πλέον μια χώρα η οποία το εισόδημα της είναι από υπηρεσίες και τουρισμό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι οι τουρίστες και οι αυτοί που έχουν σήμερα υπηρεσίες εδώ θα αναχωρήσουν. Η οικονομία δεν ξέρω πού θα πάει. Μάλιστα. Από την επικείμενη τριμερίστο... Να πω ακόμα κάτι. Ναι. Πέραν τούτου, εμείς έχουμε να προσέχουμε μια τεράστια πράσινη γραμμή, η οποία είναι τεράστιο κόστος για τη δημοκρατία. Πέραν του γεγονότος ότι εξακολουθούμε να έχουμε 200.000 τους πρόσφυγες, άρα αν φτάσουμε σε μια διαδικασία όπου αυτό το στάτους δεν θα υπάρχει πλέον, αντιλαμβάνεστε τι θα είναι όφελος προς την ελληνοκυπριακή πλευρά. Ναι. Πείτε μου και κάτι τελευταίο. Οι δικές σας οι προσδοκίες από την επικείμενη τριμερή στο Βερολίνο ποιες είναι? Δεν έχω άποψη με το συγκεκριμένο, να σας πω την αλήθεια.
Αναμένω ότι τουλάχιστον όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα μπουν σε μια διαδικασία ώστε να προχωρήσουν και να βρουν αυτή την χρυσή τομή και να προχωρήσουμε σε επιτέλους σε ουσιαστικό διάλογο για επίλυση του Κυπριακού. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηαβραάμ. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε για λίγο εκτός συνόρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα όπου ένας μαθητής λυκείου ντυμένος στα μαύρα άνοιξε πύρμες στο σχολείο του στην κοινότητα Σάντα Κλαρίτα της Καλιφόρνια, σκοτώνοντας μια 16χρονη και έναν 14χρονο και τραυματίζοντας άλλους τρεις έφηβους. Ένα 16χρονο κορίτσι και ένα 14χρονο αγόρι έπεσαν νεκρά την 5η σε λύκειο της Καλιφόρνια όταν ένας μαυροντυμένος έφηβος άνοιξε πύρ εναντίον τους. Άλλα τρία παιδιά ηλικίας 14 και 15 ετών τραυματίστηκαν πριν ο δράστης στρέψει το 45 περιστροφού του στο κεφάλι του και αυτοτραυματιστεί. Ο ένοπλος, όπως ανακοινώθηκε, είναι 16 ετών και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πράκτορας του FBI που έχει αναλάβει την υπόθεση δήλωσε πως προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία για τα κίνητρά του. Πρόκειται για την 85η ένοπλη επίθεση σε αμερικανικό σχολείο φέτος και σε κάθε περίπτωση αναμένεται να επαναφέρει στο προσκήνιο την έντονη αντιπαράθεση περί επιβολής περιορισμών στην οπλοκατοχή. Παραμένουμε εκτός συνόρων. Με γοργούς ρυθμούς κινείται η Τουρκία ως προς την επιχείρηση επαναπατρισμού ξένων υπηκόων που είναι κρατούμενοι ως υποπτή για τη συμμετοχή τους στον ISIS, με τον Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σόιλου να δηλώνει πως η Γερμανία και η Ολλανδία συμφώνησαν να πάρουν πίσω τους δικούς τους υπηκόους. Στην απέλαση 6 Γερμανών τζιχαντιστών και ενός μωρού στο Βερολίνο προχώρησε η Άγκυρα, όπως είχε εξαγγείλει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Βίντεο που προβλήθηκε στην τουρκική τηλεόραση δείχνει δύο άντρες και τέσσερις γυναίκες, μία εκ των οποίων κρατάει ένα μωρό, να επιβιβάζονται σε αεροσκάφος της Turkish Airlines. Ένας ακόμη φερόμενος τρομοκράτης του ISIS απελάθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, με την Άγκυρα να δηλώνει ότι ενημερώνει εγκαίρως τις εμπλεκόμενες χώρες. Εν τω μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα απελαφεί τελικά ο Αμερικανός φερόμενος τζιχαντιστής, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί επί 4 ημέρες στον Εύρο, στην νεκρή ζώνη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η Τουρκία μετά την τελευταία επέμβασή της στην νοτιοανατολική Συρία συνέλαβε 287 τζιχαντιστές, ενώ υποστηρίζει ότι εκατοντάδες ακόμη βρίσκονται σε κέντρα κράτησης, κατηγορώντας πολλές ευρωπαϊκές χώρες ότι αρνούνται να δεχθούν πίσω στις χώρες καταγωγής τους πολίτες τους που εντάχθηκαν στους κόλπους του ISIS. Πίσω και πάλι στο στούτιο, η σημερινή μέρα θυμίζει την τουρκική εισβολή, τα τραγικά γεγονότα του 1974 και τα όσα δραματικά ακολούθησαν για τον ίδιο τον τόπο και τους ανθρώπους του. Μαζί μας σήμερα έχουμε ανθρώπους που έζησαν πραγματικά το τι πάει να πει πόλεμος, έζησαν την αιχμαλωσία στα χέρια των Τούρκων. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Παύλος Αντωνίου και ο κύριος Πανίκος Τσαγκάρης. Κύριε Αντωνίου, κύριε Τσαγκάρη, καλό σας απόγευμα, καλώς ορίσατε. Καταρχάς, θα ήθελα ένα μήνυμα πρώτα από εσάς, κύριε Αντωνίου. 36 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Ο σύνδεσμος εχμαλώτων πολέμου 1974 καταδικάζει την παράνομη ενέργεια ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Είναι ένα θλιβερό συμβάν το οποίο δεν συνάδει στην επανένωση της πατρίδος μας. Έτσι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μας ενωμένοι για να βρούμε μία λύση η οποία θα εξυπηρετεί και τους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκοκυπρίους. Φαντάζομαι, κύριε Τσαγκάρη, τα ίδια συναισθήματα και για εσάς. Σίγουρα. Αλλά ήθελα να τονίσω, ας πούμε, ότι η πατρίδα μία είναι και αδιαίρετη. Mm-hmm. Ναι. Πάμε στα τραγικά γεγονότα του 1974. Πού βρισκόσασταν εσείς τον μαύρο εκείνο Ιούλιο? Εγώ βρισκόμουν ακριβώς στον τόπο της αποβίβασης, στη Γλυκιώτισσα, στην Κερίνια. Mm-hmm. Ναι. Ήσασταν τότε στρατιώτης στην περίπτωση... Στρατιώτης, 6 μηνών στρατιώτης. Mm-hmm. Μόλις πήγα Γενάρη, τον Ιούλιο έγινε εισβολή. Mm-hmm. Εσείς, κύριε Αντώνιο. Εγώ
ήμουν έφεδρος και μόλις ακούσαμε την είδηση, το κάλεσμα προς τη, για τις ένοπλες δυνάμεις, τρέξαμε χωρίς να κοιτάξουμε ποια ήταν τα παρασκήνια, με ένα θάρρος για να αντιμετωπίσουμε τον εισβολέα. Βρέθηκα στις πρώτες γραμμές της αποβίβασης. Ήμουν στο 3 μίλι, η αποβίβαση έγινε και στο 5 μίλι. Μετά ακούστηκε από κάποιο λοχαγό ότι πρέπει να κάνουμε πιστοχώρηση, διότι είμαστε τέλεια στα παράλια της Κερινιάς, να κάνουμε πιστοχώρηση και μεταβήκαμε στην Παναγία, έναν εκκλησάκι, η Παναγία του Τρεμιθιού, στο Τρεμίθι. Εκεί μείναμε, πιάσαμε θέσεις, αλλά δυστυχώς εμείναμε μόνοι, χωρίς κανέναν καθοδηγητή, χωρίς κανέναν να μας πει τι θα κάνουμε. Έτσι ο καθένας προσπάθησε να κάνει το δικό του φυλάκιο, το δικό του, την δική του άμυνα για να αντιμετωπίσει τον εχθρό. Πόσο δύσκολο ήταν να αντιμετωπιστεί ο τουρκικός στρατός, ο κύριε Τσανκάρη? Τι μέσα, τι όπλα είχατε? Τα όπλα που είχαμε, δεν νομίζω να είχαμε chance να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους σε καμία περίπτωση. Ήταν Μαρτίνια, Στεν και κανέναν Μπρεν. Εμείς είμαστε υποστήριξη μέσα στο 251. Είχαμε τα τοπικά μας, αλλά είχαμε και τα πολυβόλα, τα πράουνι, τα πεντάρκα. Mm-hmm. Και κρατήσαμε μέχρι τη Δευτέρα, η ώρα 4 που ανακήρυξαν την εκεχηρία. Και μετά εμπήκαμε μέσα στο τάγμα άρματα του τουρκικού στρατού. Μέσα στο 251, αλλά επειδή εμείς είμαστε πάνω στο ύψωμα, ήταν παιδική εξοχή σε φέρι, έτσι όμως, ήταν ο λόγος μας. Και ακριβώς από κάτω ήταν η θάλασσα. Και βράμε την ευκαιρία, με το που μπήκαν μέσα, είχε δρόμο να πούμε πάνω, ας πούμε, και φύγαμε από τη θάλασσα προς την Κερίνια. Μεταξύ ακούστηκε ότι η Κερίνια ήταν πιασμένη που το μεσημέρι, mm-hmm. και έτσι αποφασίσαμε, είχαμε ένα δόκιμο και ένα θυπολοχαβό. Επήγαμε σε ένα σπίτι, δεν ξέραμε ποιο ήταν ακριβώς το σπίτι. Εκτιμήσαμε του την πόρτα, ήταν ένας Αμερικάνος. Και είπαμε του ανθρώπου να μείνουμε σπίτι του. Εδέχτηκε μας ο άνθρωπος. Αφήσαμε τα όπλα μας μέσα στον κήπο, του βάλαμε μπανίν άσπρον για κάθε ενδεχόμενο ότι σε περίπτωση που να μας βρουν να παραδοθούμε. Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Εμείναμε μέχρι τις 6. Μιλάμε για 2-3 μέρες τώρα μετά την εισβολή ή την ίδια? Την Δευτέρα που ήταν η εκεχηρία, μετά τις 4 που ήταν η εκεχηρία, εμπήκαν τα άρματα το εισβολή, ήταν Σάββατο. Ναι. Χαράματα. Είχε κερινιώτες που ξέραν τις περιοχές και περιμέναμε να ανοιχτώσει, να φύγουμε που το ανεπίκτητο, ξέρω εγώ, mm-hmm. να πάμε Λευκωσία. Πριν να αρχίσει έτσι να ανοιχτώνει, είδαμε τρεις Τούρκους να έρχονται, πρέπει να είναι καμιά περίπολος, προς τη θάλασσα, προς το σπίτι περίπου είμαστε εμείς. Είδαν μας και πήγαν εφίαση, πήγαν πίσω. Σε 5 λεπτά ήρθε ένας ολόκληρος στρατός. Ο ολόκληρος στρατός, αρματωμένοι, έπιασα θέση εισβολής, mm-hmm. και έτσι νοηματικά είπαν μας 2-2 mm-hmm. να κατεβείτε κάτω με τα χέρια πίσω στο εντάξει. κεφάλι. Ναι. Πόσοι ήσασταν? Είμαστε γύρω στα 20 άτομα. 20 άτομα.
Ναι. Άντρες μόνο. Ναι. Ήσασταν μαζί ή όχι. Αλλού ήσασταν εσείς. Είμαστε με λίγου στον ίδιο τόπο. Εμείς το 3 μιλί μπορεί να ήταν 2 μιλί, μπορεί να ήταν 4 μιλί, κοντά στην αποβίβαση είναι εμείς. Η πρώτη σκέψη που κάναμε, άμα να βλέπεις στρατιώτες γραμμή να οπλίζουν και να κατεβαίνουμε, λέμε τώρα να κατεβαίνουμε δυο κάτω μας έψασή, να μας πυροβολούν και τελειώνουμε. Και ήταν η κοινή διαπίστωση από όλους. Τελικά ρίξαν μας κάτω στο έδαφος, έπιασαν ό,τι είχαμε ατομικά πάνω μας, πήραν μας πιο πάνω που βρήκαμε κι άλλους εχμαλώτους και βάλαμε μας μέσα ένα σπίτι, ένα κατοίκητο, έμας εφόρεν να σταθούμε, όχι να κάτσουμε ή να πέσουμε και μείναμε μέχρι την επόμενη το πρωί 160 άτομα μέσα ένα σπίτι χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, τίποτα. Χωρίς τίποτα, ναι. Την επόμενη, ευκάλαμε μας έξω, μιλούμε τώρα 23 Ιουλίου, ο ήλιος έκαθηκε μπέτρες, διμένη πόθηκια σέρκα πρώμη τάχαμε και περιμέναμε μέχρι το δίλης να δούμε τι θα γίνει. Εν μεταξύ, είχε και πιο μεγάλους που μας, που έναν τεχασίν, την ώρα την πολύ και διψασμένη και αυτό να πούμε, και οι βρίζες, οι βρυσές, οι δικές μας περίπου εν ίδιες με τους Τουρκούς και βρίζαν τους και λέγαν σκοτώστε μας. Μα εμείς είμαστε 18 χρόνια, θέλαμε να ζήσουμε. Βέβαια για τον όνομα του Θεού. Κάμε την υπομονή να δούμε να μπορεί να γίνει. Φωνάζασαι, ένας σου εφέντη, νερό κύριε. Στην πολλή ώρα είπα και εγώ να... κατάλαβα ήταν που θέλαν να πούσει. Σε μια περίπτωση είπα και εγώ σου εφέντη, θα το ξεχάσω το πράγμα, ας είναι καλά ο άνθρωπος, ένας Τούρκος στρατιώτης, ήρθε, εσήκωσε με πάνω και βάλε με έτσι πάνω στο γόνατο του και έδωσε μου το παούρι του το ατομικό, έτσι ωραίο παγωμένο, όσον είσαι μέσα δώσε μου το ρίπια του. Ένας όμως Τούρκος το έκανε, ναι. Μόνο για σας. Μόνο για μένα. Εν είδα άλλη περίπτωση. Ναι. Μετά, τις 4, ήρθαν αυτοκίνητα φορτηγά. Και σας έβαλαν μέσα. Ναι, όπως είμαστε δεμένοι πόδια, χέρια. Ρίχναν μας όπως τα δεμάτια μέσα στο, μέσα στα στο φορτηγά. Εγώ πήγα πρώτος σχεδόν, δεύτερος που το τέλος. Επήγα όμως το τέλος, λέω, να ξεκινήσει να έρθει άλλο. Δεύτερη σειρά, τρίτη σειρά και τέταρτη σειρά, όπως τα δεμάτια. Είμαστε ένας πάνω στον άλλο, ναι, σαν ναι. Τις σαρδέλες δηλαδή, ναι. Εγώ σε κάποια φάση, όταν είχε άλλους 3 που πάνω μου, έναν απνέα, ούτε αέρα, ούτε τίποτε. Είχε και κάτι κόχες έτσι η κάσα του αυτοκινητού και ήμουν έτσι. Έκλεισα τα μάτια μου και περίμενα να πεθάνω. Και σε κάποια στιγμή, δεν ξέρω ποιος ήταν, κάτι έγινε και κάποιος έκανε μια κίνηση και αναπνεύσα. Πήρα έτσι αέρα. Στο μεταξύ δεν ξέρατε πού σας μετέφεραν. Όχι. Τούν το περιστατικό, νομίζω ότι το βίωσα μόνος μου, εγώ το έξερα και αυτά όλα. Μετά που ήρθαμε στην Κύπρο, ξέρω εγώ, έχει ένας συναδελφός, συνεχμάλωτος, κάποιος Γιώργος Κατσόνης, γιατρός, έγραψε βιβλίο τα τσιαρόχαρτα. Τα τσιαρόχαρτα ήταν κάτι κόλλες, έφερναν μας τσιάρα, κάθε 15 μέρες έφερναν μας 7 κουτιά τσιάρα, άμα αντανιές έγινε του μια κόλλα τόση και έγραφε πάνω την ιστορία μου και έγραψε βιβλίο. Και είναι ακριβώς που βίωσα μέσα στο φορτηγό, έγραψε τα μέσα στο βιβλίο του άνθρωπος. Ήταν χωρίς να τον ήξερα. Εκείνος δηλαδή μέσα στα ατομάκια. Ήταν που πάνω μου. Μάλιστα. Ήταν που πάνω μου και άκουε με που φώναζα στο με βοήθεια να πνεώνει να πεθάνω.
και κάτι έκαμε, κάποιος έγινε κάτι για μένα. Και γλίτωσα. Ωραία. Σας έβαλα μέσα στο φορτηγό και σας μετέφεραν πού? Στο Πογάζιν της Κερίνιας, έναν τουρκικό χωριό, μέσα σε μια μάντρα που είχε φαντάζομαι ζώα. Και βγάλαν και βάλαν μας εμάς μέσα για 9 μέρες. Τα 9. 160 άτομα. Ναι. Στις 9 μέρες έβαλαν μας νύχτα μέσα στα λεωφορεία. Και δεν ξέραμε ακριβώς πού ήταν να μας πάρουν. Τελικά πήραμε μας στο 5 μίλιν για που γίνει η αποβίβαση και βάλαμε μας μέσα στις αποβατικές, μέσα στα πλοία και είπαμε μας ότι πάτε για τα Άδανα, πάτε για Τουρκία. Το ίδιο διάστημα ήσασταν κι εσείς μαζί δηλαδή. Ναι, μετά βρεθήκαμε. Αλλά... Βρεθήκατε μετά στο πλοίο ή στο στρατόπεδο εχμαλώτος στα Άδανα. Εκεί στη Μάντρα. Στη Μάντρα, ναι. Mm-hmm. Αυτή ήταν ένστολη. Ναι. Όταν μπήκαμε στη Μάντρα, είδαμε κάπου 200 άτομα, διότι ήταν και ο κύριος Φωτιάδης, ο λοχαγός, με το λόγο του. Φαντάζομαι πρέπει να ήταν μαζί μας ο λοχαγός ο Φωτιάδης. Ναι. Εμείς... 160 υπήρχαν και άλλοι που είχαν πιαστεί εχμάλωτοι από άλλες περιοχές ή μόνο εσάς τότε είχαν μεταφέρει? Όχι, πιάσαν και άλλους που μέσα στα χωριά. Ναι. Mm-hmm. Εμείς πήγαμε μετά, καμιά ημέρα πιο μετά, και έτσι εμάς εφόρεν η Μάντρα και μείναμε έξω από τη Μάντρα. Και φέρναν μας έναν αντίδερο και έναν τόσο χαλούμι, τόσο μικρό χαλούμι να φάμε και έναν τενεκεδάκι έτσι μεγάλο, γεμάτο νερό και πίναμε, ήταν το δοχείο που πιάνναν το νερό και ποτίζαν τα ζώα. Στάβανα πόσο καιρό μείνατε εκεί εχμαλώτη? Περίπου 2 μήνες. Μετά ήρθαν από τη δεύτερη εισβολή, της 14ης Αυγούστου. Και φύγαν μας εμάς που τα ήταν, πήραν μας με τα τρένα στην Αμάσια. Που έγινε εκείνη η ιστορία με το χαλάσαντε γραμμές των τρένων για να μας να εκτροχιαστεί το τρένο. Ναι. Και ειδοποίησαν τους που πριν και μεταφέραν μας που ένα σημείο και μετά με τα λεωφορεία. Οι γονείς σας, οι οικογένειες σας ήξεραν που βρίσκονταν, σας έψαχναν, τι... Λαμβάνατε κάποιες ειδήσεις από την Κύπρο, μαθαίνατε τι συνέβαινε στο νησί? Εκείνο που μάθαμε, βρεθήκαμε με τους εχμαλώτους της δεύτερης εισβολής, τη νύχτα που τους έφεραν και φεύκαμε εμείς, και είπαμε μας ότι δηλώσαμε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας ακριβώς τα άτομα που είμαστε. Ότι δήλωσε μας ο Ερυθρός Σταυρός και έτσι... πήραν μια ανακούφιση, έναν άλλον αέρα ότι αυτή τη στιγμή είμαστε δηλωμένοι. Σε κάποια φάση να γίνει ανταλλαγή, να πάμε σπίτι μας. Ένα μήνα, 2 μήνες, 5 χρόνια, 10, να πάμε σπίτι μας. Ήταν η κρυφή ελπίδα του. Είχε περάσει όμως ποτέ από το μυαλό σας ότι μπορεί και να μην επιστρέφατε ποτέ? Σίγουρα με τους Τούρκους που είχαμε να κάνουμε, ανά πάσα στιγμή μπορούσε να γίνει οτιδήποτε. Αλλά λέω με εφόσον είχαν. Και εκείνοι εχμαλώτους που έπρεπε να γίνει ανταλλαγή, ελπίζαμε ότι και από τη στιγμή που εδηλώσαν μας, σίγουρα δεν είχα συν άλλο σκοπό. Εφόσον είμαστε δηλωμένοι, ελπίζαμε ότι θα επιστρέφαμε. Πότε επιστρέψατε, μετά από πόσον καιρό επιστρέψατε πίσω στην Κύπρο? Κάναμε 3 μήνες από τις 24 που συλληφθήκαμε. Εγώ απολύθηκα τις 27 Οκτωβρίου, 3 μήνες και 10 μέρες με λίγα λόγια. Θέλω να πω κάτι, ότι όταν είμαστε στο Τρεμίθι, πάνω πολύ χαμηλών ύψων μάλλον, μέχρι να ακούσω το θόρυβο, να δω τι θόρυβος ήταν, περάσαν ελικόπτερα και άρχισα να μετρώ τα ελικόπτερα και μέτρησα 83 ελικόπτερα. Και να μην έχεις τα κατάλληλα όπλα να αντιμετωπίσεις. Όταν περικυκλωθήκαμε από τους Τούρκους, κάποια παιδιά πήγαν σε μια μάντρα πιο κάτω από το χωριό που ήταν
τα πεθερικά τους, ο πατέρας τους, για να βρουν κάτι για φαγητό. Την ώρα εκείνη έμπαιναν οι Τούρκοι μέσα και τους εκτέλεσαν ψυχρό, τον Λάκη Χριστοδούλου, τον Ανδρέα Ματεΐδη, τον Μέλισσον τον Βοσκόν, τον Σανγκαρί, μου διαφεύγει ακόμα έναν άτομο, και εγκλωβιστήκαμε μες στο χωριό. Ήρθε ο κοινοτάρχης και λέει, μα ρε παιδιά, κάποιοι να πάμε να τους θάψουμε. Και στην ειρηνευτική δύναμη και πήγαμε μαζί τους και ήταν ένας έτοιμος λάκκος, τους εβάλαμε μέσα και τους... Ανοιχτός δηλαδή ο λάκκος. Ναι, ήταν του Μακαρίτη, του Μέλισσου, του Βοσκού, το οποίο έκαμε κάτι για να βάλει νερό μέσα να λούνται τα πρόβατα. Και ήταν έτοιμος. Έτσι έβαλαμε μέσα και τους πέντε και εφύγαμε. Ήταν ειρηνευτική δύναμη μαζί μας, ευκάλαμε πολλές φωτογραφίες. Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο, θέλω να μου πείτε αν έχετε οποιαδήποτε παράπονα σήμερα από την πολιτεία και ποια είναι τα μηνύματα που θέλετε να στείλετε και στους δύο ηγέτες που διαπραγματεύονται σήμερα το μέλλον του τόπου. Ναι. Καταρχήν, εδώ ήθελα να επικεντρωθούμε στα προβλήματα των εχμαλώτων. Το πρώτο περασμένο Σάββατο είχαμε τη γενική μας συνέλευση. Έκαμε μια πολλά ωραία ενημέρωση, είναι εμπεριστατωμένη ο πρόεδρος μας, ο κύριος Βάσος. Μετά ακολούθησε διαδικασία για νέα επιτροπή και μετά εισηγήσεις και αυτά που είχαμε για το αιτήματα. Ναι. Το 2008 μετά από απόφαση του Υπουργικού και μετά στη Βουλή εγκρίναν μας μια κάρτα νοσηλείας η οποία έγραφε πάνω εντελώς όλα δωρεάν. Μετά από μάχες να κερδίσουμε την κάρτα νοσηλείας, μετά από 32 χρόνια μετά την απόλυση μας. Λοιπόν, τώρα με το ΙΕΣΥ πιάσαμε μας την κάρτα στην ουσία. Ενίσχυε. Και όλες οι ερωτήσεις και αυτά όλα ήταν τι θα γίνει με το ΙΕΣΥ. Και εμείς, αν θέλεις και σαν αναγνώριση, ότι προσφέραμε, πολεμήσαμε για τον τόπο, για την πατρίδα μας. Επροδοθήκαμε. Και τούτο είναι εφικτό, ότι επροδοθήκαμε. Εμείς θέλουμε μια αναγνώριση. Και μέσω του αντιστάθμινο, ας το πούμε, που χάσαμε που την κάρτα νοσηλείας, απαιτούμε να αναγνωρίσουν και την προσφορά μας για την πατρίδα, να το μεταφέρουν πάνω σε έναν επίδομα που μας έδωσε, ένα μικρό επίδομα, να ενσωματωθεί τούτα που χάνουμε από το καλό το ΙΕΣΥ. Δηλαδή, σας πήραν αυτή την κάρτα νοσηλείας, είστε δικαιούχοι βεβαίως του ΙΕΣΥ, αλλά αν χρειαστεί να νοσηλευτείτε, θα πρέπει να πληρώσετε μέχρι τον Ιούνιο του χρόνου που θα εφαρμοστεί η δεύτερη φάση. Ναι, όπως πληρώνει όλος ο κόσμος, εφόσον ισχύει για όλους, καλό το ΙΕΣΥ, εντάξει, θέλουμε να αποτελούμε εξαίρεση εμείς να μην πληρώσουμε, να πληρώσουμε. Αλλά εφόσον μας εγκρίναν και την κάρτα νοσηλείας... Τουλάχιστον έπρεπε να ισχύσει μέχρι του χρόνου. Όχι, να συνεχίσει με έναν αντιστάθμισμα να μας το βάλουν πάνω στο ένα μικρό εισόδημα, στη σύνταξη. Ναι. Έχετε δει τον Υπουργό, έχετε ζητήσει... Πάρα πολλές φορές. Ναι. Τώρα πρόκειται να πάμε να δούμε την κυρία Μιλιανίδου. Την κυρία Μιλιανίδου πρέπει να έχουμε ραντεβού πριν το τέλος του χρόνου,
να δούμε τι πώς θα διευθετηθεί το, ναι, το ναι. θέμα αυτό. Κοιτάξτε τώρα, εμείς πάνω μας κάτι που μας κόφκουν, όπως είπε και ο Πανίκος, θέλουμε, παράδειγμα, κόφκουμε με ένα 15 ευρώ για το ΓΕΣΥ, αυτά τα 15 ευρώ να μας τα βάλουν πάνω στο επίδομα ή αύξηση τη σύνταξη. Εντάξει, έχουμε Αναγνώριση μας. Για την αναγνώριση για όσα έχετε προσφέρει. Αν όχι, αν όχι προς τι δηλαδή. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή. Γιατί επίεται, ποιος σας είπε να πάτε, ας το δούμε. Ναι. Θέλουμε πρώτα απ' όλα αναγνώριση της προσφοράς μας. Δίνουμε μας το στούντιο επίδομα, να το δούμε, που το δικαιούμαστε εφόσον το εγκρίναν και δώσαν μας το, ας μας το δώσουν σε ένα αντιστάθμιμα πάνω στο μικρό επίδομα που μας έντυπιασαμε εγώ, αλλά εγκρίναν να μας το δώσουν. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρα. Δυστυχώς όμως πρέπει να κλείσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εύχομαι με τη συνάντηση με την Υπουργό, με την κυρία Μιλιανίδου, να επιληθεί το πρόβλημα, γιατί το αξίζεται, ίσως περισσότερο από τον κάθε ένα πολίτη αυτού του τόπου. Καλή συνέχεια να έχετε. Και εμείς ευχαριστούμε τον Κάπιτα που μας καλεί να λέμε τα προβλήματα μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε για λίγο ακόμη εκτός συνόρων. Καταρχήν, η συμφωνία για εκλογές στη Βολιβία ανακοίνωσε στέλεχος του κόμματος Μοράλες. Δεν μπορεί να πάρει μέρος στις νέες εκλογές ο 60χρονος πρώην πρόεδρος. Διαμηνεί η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Τζανίν Ανιές. Οι υποστηρικτές του Εύο Μοράλες διαδηλώνουν υπέρ του πρόεδρου της Βολιβίας στην πόλη Λαπάς και ζητούν την επιστροφή του στη χώρα. Ο Μοράλες και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του, Αλβάρο Γκαρθία, έχουν ζητήσει άσυλο στο Μεξικό μετά από πόρισμα επιτροπής που διαπίστωσε παρατυπίες στις πρόσφατες εκλογές. Ο Εύο Μοράλες ήταν ένας καλός άνθρωπος. Δούλευε για τον κόσμο, δεν έκλαβε όπως αυτοί οι απατεώνες που θέλουν να αλλάξουν το κράτος και να μας σκοτώσουν σαν σκυλιά, σαν να μην είμαστε άνθρωποι. Η Τζανίν Άνιες, μεταβατική πρόεδρος της Βολιβίας, που ανέλαβε καθήκοντα μετά την αποχώρηση του Μοράλες, ξεκαθάρισε ότι ο Μοράλες δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές που θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 90 ημέρες. Θα έλεγα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα ότι από εδώ και πέρα έχουν κάθε δικαίωμα να μετάσχουν στις εκλογές, αλλά πρέπει να ξεκινήσουν να αναζητούν υποψήφιο. Ο Εύο Μοράλες δεν μπορεί να διεκδικήσει τέταρτη θητεία. Γι' αυτό προκλήθηκε όλη αυτή η αναταραχή. Γι' αυτό υπήρξαν τόσες πολλές διαμαρτυρίες από Βολιβιανούς στους δρόμους. Στα τηλεοπτικά μέσα επιτράπη να μπουν στο σπίτι του Εύο Μοράλες και να καταγράψουν εικόνες από την προεδρική κατοικία. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει ζητήσει την επιστροφή του Μοράλες στη Βολιβία χωρίς τον κίνδυνο να αντιμετωπίσει διώξεις. Αίτημα στο οποίο η προσωρινή κυβέρνηση απάντησε θετικά. Επιστροφή και πάλι στο στούντιο. Ο καλεσμένος μας για τη συνέχεια ο παιδίατρος Δόκτωρ Αργύρης Αρκυρίου, ο οποίος πρόσφατα συμμετείχε σε μια ανθρωπιστική αποστολή στην Ουκάντα της Αφρικής και είναι εδώ για να μας μιλήσει για το ταξίδι αυτό, να μας μεταφέρει τις εμπειρίες του και ό,τι βίωσε σε αυτή τη χώρα. Κύριε Αργυρίου, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Απολογούμε λίγο για την καθυστέρηση, αλλά ήταν και η μέρα τέτοια. Και... εντάξει, λοιπόν. Ευτυχώς είναι Παρασκευή, θα έχουμε. Είναι πιο χαλαρό το πρόγραμμα. Λοιπόν, Ουκάντα, μακρινό ο ταξίδι. Πείτε μας καταρχάς λίγα λόγια για το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχατε. Βασικά ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε μια τέτοια αποστολή. Σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία. Βασικά η εταιρεία XM, μια forex εταιρεία της, που εδρεύει στη Λεμεσό, είχε την ευγενή καλοσύνη να με καλέσει να βοηθήσουμε μια, σε μια αποστολή τα παιδιά της Ουγκάντα. Και μιλούμε για ένα οικοτροφείο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην Καμπάλα, όπου η XM τα τελευταία χρόνια είχε... Βλέπουμε και πλάνα τώρα, ναι. Έχουμε και φωτογραφίες, ναι. Να δείξουμε πολλές. Ναι. Η XM είχε... αρχίσει ένα έργο εδώ και 2 χρόνια με την ανέγεση αιθουσών διδασκαλίας. Έχει δημιουργήσει ένα οικοτροφείο και βοήθησε τον ιερέα εκεί, το οποίος είναι υπεύθυνος αυτού του οικοτροφείου, ένας
αξιαγάπητος ιερέας, ο οποίος έχει σπουδάσει στην Ουγκάντα, ο Παντήρ Αντώνιος. Είναι χριστιανοί. Ναι, κοιτάξτε, ναι. Στην Ουγκάντα έχουμε ένα 5% χριστιανών Ορθοδόξων, ένα 67% καθολικών και ένα 30% μουσουλμάνων. Αυτό το οικοτροφείο που εδρεύει λίγο έξω από την πρωτεύουσα την Καμπάλα, τα παιδιά είναι Ορθόδοξα χριστιανοί. Mm-hmm. Ορθόδοξοι χριστιανοί. Έχω την εντύπωση ότι μιλάνε, κάποια παιδιά μιλάνε και ελληνικά. Μιλάνε και μερικά μιλάνε ελληνικά, όπως ιερείς μιλάνε ελληνικά και αρκετά παιδιά μιλάνε ελληνικά. Μάλιστα έχουν βαφτιστεί αρκετά μωρά. Είδα και κάποιες φωτογραφίες σας και εσύ, η πλάνα, δεν θυμάμαι, έχετε και ο ίδιος εσείς βαφτίσει. Ναι, έχω εξεφράσει την επιθυμία να βαφτίσω ένα παιδάκι και ο πατήρ Αντώνιος μου έχει επιτρέψει και τον ευχαριστώ. Και εδώ βλέπουμε σκηνές από τα παιδιά στο οικοτροφείο. Έχουμε, από ό,τι βλέπετε, υπάρχουν πράσινες και πορτοκαλί στολές. Ναι, που αυτό τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Έχουμε κάνει ένα δώρο, 40 πράσινες φανέλες της ομάδας Ομονίας Λευκοσίας και 40 πορτοκαλιές φανέλες του Αποέλ. Μάλιστα. Και έχουν παίξει και ποδόσφαιρο τα παιδιά με αυτές τις φανέλες. Αυτά είναι τα σπίτια τους τώρα. Αυτά είναι τα σπίτια τους. Δηλαδή, κοιτάξτε, η κατάσταση, ειλικρινά, είναι τριτοκοσμική χώρα, ακούστε, όταν τα βλέπετε από την τηλεόραση, όταν τα βλέπουμε, νομίζουμε ότι έχει προηγηθεί ένας πόλεμος ή τα έχει ξεχάσει ο Θεός αυτά τα παιδιά ή αυτόν τον κόσμο ή είναι κάτι που δεν υπάρχει. Όταν όμως τα βλέπουμε, είναι απίστευτο. Δεν έχουν... παπούτσια, δεν έχουν ρούχα, δεν έχουν φάρμακα, δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν ρεύμα. Δεν βλέπαμε ρεύμα στα σπίτια. Και αυτά μπορεί και μέσα στη, δεν είναι χωριά αυτά, μέσα στην ίδια την Καμπάλα, την πρωτεύουσα, θα δείτε 3-4 πολύ καλά ξενοδοχεία και στον επόμενο δρόμο μπορεί να δείτε αυτά. Είναι απίστευτο, ειλικρινά απίστευτο. Φυσικά, εδώ βλέπουμε τη χριστιανική εκκλησία, τον Άγιο Δημήτριο, εδώ, όπου γίνεται η λειτουργία. Εδώ ήταν 28 Οκτωβρίου, όπου συμμετείχαν όλα στη δοξολογία, όλα τα παιδιά. Μέρα, ναι. Πώς σας αντιμετώπισαν φτάνοντας εκεί και θέλω να μου πείτε αν βρήκατε αυτό που φανταζόσασταν. Ναι, όχι. Εγώ αλλιώς τα φανταζόμουν. Αυτά που βρήκα ήταν, ήταν πολύ διαφορετικό προς το χειρότερο. Δηλαδή εγώ δεν είχα πιστέψει ότι αυτά τα πράγματα και σε μεγάλη έκταση. Δεν ήταν μόνο ένα οικοτροφείο. Πήγαμε σε 3-4 οικοτροφεία και επισκεφτήκαμε. Αλλά και στην πόλη και λίγο από έξω ήταν ίδιες εικόνες. Ίδια εικόνα. Καταλάβετε, δεν ήταν κάτι. Δηλαδή όταν φεύγαμε από το οικοτροφείο για να πάμε στην Καμπάλα και είχαμε κάτι στο αυτοκίνητο για να τσιμπήσουμε, μα βγαίνανε έξω και θέλανε φαγητό. Και δίναμε το φαγητό που είχαμε στα παιδιά. Δηλαδή ήταν κάτι τρομερό. Τι να σας πω, είναι απίστευτο. Χαίρονταν που σας έβλεπαν. Ναι, χαίρονταν διότι πιστεύω ότι αν και έλεγα υπάρχει φτώχεια, αλλά δεν υπάρχει δυστυχία. Δεν υπάρχει δυστυχία με ποια έννοια, ότι τα παιδιά δεν ξέρουν τι υπάρχει στον έξω κόσμο, στον δυτικό κόσμο. Και από την άλλη, είναι ευχαριστημένοι με κάτι απλό. Δηλαδή, το ότι τους δίναμε μια σοκολάτα, ξέρω εγώ, το φαγητό ή μια μπάλα ποδοσφαίρου ή τις φανέλες για να παίξουμε ποδόσφαιρο, αυτό για αυτούς ήταν ευτυχία. Φαντάζομαι αλλάζει ολόκληρη η κοσμοθεωρία σου μετά από ένα τέτοιο σίγουρα. Ταξίδι και μια εμπειρία. Εγώ, κυρία Φλωρίδου, είπα ότι όταν ήρθα πίσω, ήρθα στην ζούγκλα με τους κανίβαλους. εδώ είναι το πρόβλημα. Με τους πολιτισμένους. εκεί ήταν διαφορετική κατάσταση, διότι εκτός από αυτούς που παίρνουν, που χαίρονται, αυτοί που δίνουν, νιώθουν και αυτοί μεγάλη ικανοποίηση. Και ειλικρινά σας λέω, η ικανοποίηση που νιώθαμε όταν δίναμε αυτό το λίγο ήταν τεράστια. Και το έβλεπες αποτυπωμένο στα χαμόγελα των παιδιών. Εμβολιάσατε και παιδιά και μεγαλούς. Βασικά, όπως σας είπα, η εταιρεία είχε. Ο στόχος της εταιρείας ήταν να φτιάξει το οικοτροφείο
δημιούργησε κουζίνες, αίθουσες διδασκαλίες. Φέτος, μία από δεν την αποστολή. Δεν είναι όρφανα αυτά τα παιδιά. Ναι, προσέξτε. Το οικοτροφείο αποτελείται από 400 παιδιά τα οποία είναι ορφανά και διανυκτερεύουν εκεί. 300 παιδιά έρχονται από τις γύρω περιοχές μέχρι το μεσημέρι και αρκετά παιδιά έχουν χτίσει μια τεχνική σχολή και αρκετά παιδιά είναι εκεί στην τεχνική σχολή. Όπου μετά εργάζονται οι περισσότεροι σε φυτείες καφέ, καφέ και τσάι. Αυτή είναι η μεγάλη τους παραγωγή, ο καφές και το τσάι. Αυτά... Α, εδώ είναι που εσείς βαφτίζετε το παιδάκι. Ναι, αυτός είναι ο πατήρ. Είναι αγόρι ή κορίτσι? Είναι αγόρι και είναι Αργύρης. Τι όνομα του Αργύρης. Ελπίζω να το κρατήσω. Λοιπόν, είναι περίπου 700 παιδιά και όπως καταλαβαίνετε οι πόροι, ο μεγάλος αριθμός προκαλεί έτσι μια στενότητα στους πόρους. Και γι' αυτό είναι αναγκαία... Δεν είναι αυτό το παιδάκι, αυτό είναι που έχετε βαφτίσει. Όχι, είναι όχι, πιο όχι. Μεγάλο. Αυτό ναι. Είναι πιο μεγάλο. Αυτή είναι η πρώτη μέρα που επισκεφτήκαμε το οικοτροφείο. Είναι περίπου 700 παιδιά, συν αυτά τα παιδιά της τεχνικής σχολής. Είναι αρκετά παιδιά. Τώρα θα μου πείτε, μία αποστολή θα προσφέρει αρκετά τρόφιμα, θα προσφέρει εμβόλια. Μείναμε στα εμβόλια. Εμβολιάσαμε εναντίον υπατήτητας Β και σε πιο μεγάλες κοπέλες για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Εννοείται ότι είναι δύο ασθένειες οι οποίες μεταδίδονται σεξουαλικώς και όπως καταλαβαίνετε σε αυτές τις χώρες, τις αφρικανικές χώρες, υπάρχει δυστυχώς μεγάλη έξαρση στην υπατήτητα, στο AIDS και στο καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Χρειάστηκε για εσάς κάποια προετοιμασία? Βέβαια, εμβόλια. Εμβολιασμοί, οι οποίοι εμβολιασμοί είναι και υποχρεωτικοί. Όπως για την μαλάρια, για τον τυφοειδή πυρετό, για τον κίτρινο πυρετό. Αυτά τα έχουμε εμβολιαστεί εδώ στο νοσοκομείο Λεμεσού και έχουμε ειδικές κάρτες για να μας επιτρέψουν να μπούμε στη χώρα και να βγούμε. Πόσο καιρό διήρκησε η αποστολή? Μία εβδομάδα. Και εδώ βλέπετε εδώ είναι τα συσίτια. Βλέπετε το συσίτιο. Κρατάνε τις ελληνικές σημαίες. Ναι. Κάπου είχα δει και μια Κυπριακή. Ναι, υπάρχει και μια. Εντάξει, το βλέμμα τώρα των παιδιών αυτών, η χαρά, νομίζω τα λέει είναι, όλα. Ναι. Δεν είναι μόνο όμως αυτά. Πρέπει να πω και έχουμε λείπει η... Δεν είναι μόνο η υγεία, είναι και η παιδεία. Δηλαδή και εκεί βρήκαμε πολλά πράγματα τα οποία δυστυχώς όταν δεν έχεις παιδεία, που η παιδεία είναι ο θεμέλιος λίθος της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης σε κάθε χώρα, όταν λείπουν αυτά... Δεν έχουν έτσι κάποιους δασκάλους... Ακριβώς, πρέπει να έχουν, αλλά ξέρετε, απλά παραδείγματα. Τους βάζαμε μετά από το εμβόλιο ένα τσιρότο και τους έβλεπα μετά από ένα λεπτό το έβγαζαν και το πέταγαν κάτω. Ή τους δίναμε μια σοκολάτα και το χαρτί το πέταγαν κάτω. Αυτό είναι κάτι που τους λείπει. Αυτά είναι μικρά παραδείγματα τώρα λέω, αλλά αυτά φυσικά μου έχουν κάνει εντύπωση και άλλα πράγματα, όπως στην τάξη τους είχαν ένα μεγάλο έτσι στα αγγλικά «Μη ζηλεύεις τον διπλανό σου». Ήταν πολύ χαρακτηριστικό, το θυμάμαι. «Μη ζηλεύεις τον διπλανό σου». Ή είχε πράγματα, με απλά πράγματα, με την μπάλα παραδείγματος χάρη που τους δώσαμε ή με τις φανέλες, είχαν χαρεί όσο τίποτε άλλο. Ήταν απίστευτο. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν είχαμε ποτέ νιώσει ανασφάλεια. Δηλαδή όχι μόνο σε αυτούς τους χώρους, αλλά και κάτω στην πόλη, στην Καμπάλα, κυκλοφορούσαμε άνετα. Δεν είχε καμία σχέση με την Νότιο Αφρική, όπου εκεί υπάρχουν παραπάνω. Και ταραχές και... Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Νιώθατε καλοδεχούμενοι, βέβαια. Και στο αεροδρόμιο που πήγαμε, ούτε μας ελέγξαν ούτε τίποτε, ξέρανε ότι θα έρθουμε για... Από ποιους αποτελεί το η αποστολή? Βασικά ήταν 5 άτομα από την εταιρεία XM, η οποία μας βοήθησε και στους εμβολιασμούς, ενώ υπήρχαν εμβολιασμοί εκτός από τους δύο που είπα, που χορηγούσαμε βιταμίνη Α από το στόμα, διότι η έλλειψη βιταμίνης Α προκαλεί διάφορα προβλήματα στα παιδιά, όπως επίσης και εμβόλια από το στόμα εναντίον διάφορων παρασίτων. Και αυτά μπορούσαν να μας βοηθήσουν και τα παιδιά, 5 άτομα από την εταιρεία XM, μία νοσοκόμα
Μια νοσηλεύτρια και εγώ. Βασικά είμαστε 7 άτομα. Αν εξετελάσετε τη μνήμη σας, τι έχει χαραχτεί? Υπήρχε έτσι κάποιο περιστατικό που δεν θα ξεχάσετε ποτέ? Περιστατικό ήταν αυτό. Αυτή τη μέρα που τους δώσαμε τις φανέλες και παίξαμε ποδόσφαιρο το Αποέλ εναντίον Ομονίας. Και η χαρά που είχαν τα παιδιά παίζοντας ποδόσφαιρο ήταν το κάτι άλλο. Ειλικρινά ήταν απίστευτο. Κέρδισε η Ομόνια 3-0. Α, μάλιστα. Την επόμενη φορά θα πρέπει να εκπροσωπήσετε για ποια ομάδα της Λεμεσού, γιατρέ μου. Ρωτάνε οι τηλεθεατές αν μπορούν να συνεισφέρουν με κάποιο τρόπο οικονομικά στο οικοτρόφιο αυτό. Βεβαίως υπάρχει τρόπος. Υπάρχει το προξενείο, το κυπριακό προξενείο, όπου είναι υπεύθυνο για αυτό που είσαμε και σε συνεργασία η εταιρεία ΕΞΕ μαζί με το προξενείο και μπορεί εύκολα να... Να δοθούν χρήματα τα οποία θα πάνε μέσω του προξενείου σε ασφαλή χέρια. Δηλαδή δεν τα δίνουμε έτσι τα λεφτά. Υπάρχει κάποιος επίσημα που τα παραλαμβάνει και τα δίνει. Είτε λέγονται τρόφιμα είτε χρηματικό ποσό. Μας είπατε στην αρχή ότι θα ξαναπηγαίνετε, θα Βέβαια. Το ξανακάνατε. Έχω ήδη κλείσει να πάω το Φεβρουάριο, αλλά θα πάω σε άλλη χώρα, στη Δυτική Αφρική, στην Νέα Γουινέα. Με κάποια άλλη ομάδα. Διότι ήταν όνειρο ζωής μου να το κάνω. Ήταν η ευκαιρία που μου δόθηκε, εντελώς τυχαία. Και ειλικρινά μου άρεσε πάρα πολύ. Θα συνιστούσατε και σε άλλους παιδιάτρους? Βεβαίως, να το κάνω. Βεβαίως, όχι μόνο σε παιδιάτρους, αλλά και σε οποιονδήποτε θέλει να προσφέρει ανεοδιοντολός. Μπορεί να το κάνει, λοιπόν, μπορεί να πάει. Προσφέρομαι εθελοντικά. Να έρθω μαζί σας στην άλλη, στην επόμενη κανονίστε παραγωγή Φεβρουάριο να λείπω. Πραγματικά ζήλεψα, σας το είπα, με την καλή έννοια βεβαίως. Γιατί το να προσφέρεις νομίζω είναι το... Είναι μεγάλο πράγμα. Ναι, δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον συνάνθρωπό σου και ειδικά για αυτά τα παιδιά, γιατρέ μου, που το έχουν ανάγκη. Τώρα, πριν να κλείσουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, σας βρίσκει ο κόσμος πλέον στο ΓΕΣΥ, έτσι? Ναι. Θεωρείτε ότι ο θέσμος αυτός βοηθάει την οικογένεια? Κοιτάξτε, γενικά το ΓΕΣΥ είναι μια αναγκαιότητα. Το ΓΕΣΥ δεν έγινε για τους γιατρούς, έγινε για τον κόσμο. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να σταλεί. Από την άλλη όμως, το ΓΕΣΥ πρέπει να παρέχει στο γιατρό τα εφόδια ώστε να εξασκεί σωστά το επάγγελμά του, σωστά αυτά που διδάχτηκε να κάνει. Από την άλλη, βλέπω και είδα ότι υπήρχαν δυσκολίες να εφαρμοστεί, υπήρχαν διάφορες αντιπαραθέσεις. Σίγουρα το οικονομικό παίζει ένα ρόλο, όσο και αν λέμε ναι, ο γιατρός κάνει επάγγελμα, όμως από την άλλη είναι ένα βιοποριστικό επάγγελμα. Μην ξεχνάτε ότι ο γιατρός επιστρέφει στην Κύπρο στα 35 και χρόνια και μπορεί να αρχίσει τη δουλειά του, το επάγγελμά του και με ένα χρέος. Δεν πρέπει να το παίρνουμε ότι ο γιατρός ναι, κάνει λειτουργήμα, πρέπει να είναι ανθρωπιστής, αλλά έχει και εκείνος τις ανάγκες του. Και έτσι πρέπει να τον δουν λίγο πιο φιλικά σε εισαγωγικά και το Υπουργείο Υγείας και ο ΟΑΗ και να μπορέσει έτσι να έχει μια άνετη ζωή, να μπορέσει να εξασκεί και το επάγγελμά του σωστά και να μην δημιουργούνται οποιαδήποτε προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μοιραστήκατε αυτή την εμπειρία σας με μας και τους τηλεθεατές σας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Δεν θέλουμε συγχαρητήρια. Είναι κάτι που έρχεται μόνο του. Δεν το κάνουν όλοι. Γιατρέ μου, δεν το κάνουν όλοι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, ζούμε σε τίτλους πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι την ώρα αυτή. 36 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, πανηγυρισμοί στα κατεχόμενα, εκδηλώσεις καταδίκης από μαθητές και φοιτητές, καταδίκη και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χωρίς F-16 εορτασμοί στα κατεχόμενα στην παρουσία του Τούρκου Αντιπροέδρου. Στη συνάντηση πάει με επικοδομητική στάση με σκοπό την οικοδόμηση ενός μέλλοντος με πολιτική ισότητα, ασφάλεια και ελευθερία, δηλώνει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Το Φατίχ άρχισε γεώτρηση ανοιχτά της Καρπασίας, ανακοίνωσε από τα κατεχόμενα ο Φουάτ Οκτάι. Παραδόθηκε ο ένοπλος ταμπουρωμένος σε διαμέρισμα στην Ακρόπολη, 12 κυνηγητικά όπλα στην κατοχή του. Κίτρινη προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζει μέχρι τις 6 το απόγευμα. Νέος πρόεδρος του ΟΚΙΠΗ, ο Μάριος Παναγίδης.
Καταγγελία από το Σύνδεσμο Νεφροπαθών για το Γενικό Νοσοκομείο Μοχός του. Πέθανε νεφροπαθής λόγω υποστελέχωσης. Άλλες 18.000 εμβόλια για τη γρήπη έφτασαν στην Κύπρο. Πώς θα γίνει η διανομή τους? Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων, χριστουγεννιάτικο δώρο και στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Με αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.30 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Μάρκου. Στις 6 ώρα παρακολουθήστε την εκπομπή «Η αλήθεια γκέι» με τον Δημήτρη Σούγλη. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή και θα είμαστε ξανά μαζί σας τη Δευτέρα στη 1 η ώρα. Καλό υπόλοιπο και ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και να θυμάστε πάντα πως κάποιος σας περιμένει να γυρίσετε ασφαλής στο σπίτι. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή στους δρόμους.